Χαίρετε. Πριν τα Capital Condors είχαμε πει ότι τέλη Αυγούστου θα ξεκινήσουμε. Λίγο Θεσσαλονικής είμαστε, λίγο ανάποδα ήταν τα πράγματα, όχι το Capital Control, όχι θα κάνουμε συνάμα με το Europe One και η Web TV, το οποίο δεν έγινε. Τέλος πάντων, η παρέα ξεκίνησε. Θα πάμε βολίδα στους χορηγούς. Πριν πάμε στους χορηγούς, Μάριος Ασλαμάς, καλή χρονιά, φίλε. Καλή χρονιά. Καλό χειμώνα σε όλους. Δεν μπορώ. Ο Δήμος ο εξής, είχαμε υποσχεθεί ότι θα, τις ομάδες της Αλφα Εθνικής θα προσπαθούμε να φέρουμε όσο δυνατόν περισσότερους οπαδούς, φιλάθλους κτλ. Ο Δήμος είναι φίλαθλος της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι μέρος της Original, δεν τα ξέρω αυτά. Θα μας τα πει ο ίδιος αργότερα. Ξέρει μπάλα και μιας και ήρθε η ΑΕΚ στην Αλφα Εθνική μετά από 2 χρόνια απουσίας, ο Δήμος έχει να πει πάρα πολλά πράγματα. Έχει να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ. Έχουμε ντέρμπι την άλλη Κυριακή, πάω κάτω. Δήμο, καλώς όρισες. Ο Τζόκ καλησπέρα σε όλο το πάνελ, έτσι, σε όλο το τηλεοπτικό λαό. Να ευχηθούμε. Αυτό κράτα το είναι ιστορικό. Δήμο, καλώς όρισες. Σε περίπου 10 λεπτά θα το τρίχνει. Λοιπόν, ο Γιώργος, δεν ξέρω πώς πήγε το mail, Γιώργο. Χαμός γίνεται. Μπράβο, πες μας. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα από θέμα παραγγελιών. Δηλαδή, μπορεί να... φεύγει το ανθόμενο, φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Άρα να μην δώσουμε, να μην δώσουμε τηλέφωνα. Έχουμε τα τηλέφωνα, όχι τώρα έτσι για παραγγελίες αυτή τη στιγμή, όχι. Μπράβο, ρε Θωμά. Ξεκινάμε με τεράστιο μήνυμα. Είμαστε σε 3 σημεία φέτος. Ναι. Είμαστε Περτούλη, Κομωτινή και Χαλκιδική. Ναι. Και είναι ο κυριολεκτικό όποιο προλάβει. Δουλεύω φέτος, έχουμε αποφασίσει. Όταν λες είμαστε εκεί, τα Μελίσια δηλαδή. Ναι. Έχουμε αποφασίσει να δουλέψουμε με εξαγωγές. Ναι. Και ούτε εξάγει. Βουλγαρίες, Ρουμανίες. Σκόπια ιστορίες. Έχω συμφωνήσει με Ρουμανία. Βαλκάνια. Ναι. Μπράβο, σωστό. Μπράβο, μ' αρέσει. Βουλγαρία. Στα Βαλκάνια που είσαι και εσύ, στα Βαλκάνια πρέπει να απευθυνθεί. Όλοι αυτοί καλοί γείτονες. Βέβαια, καλοί γείτονες είναι. Άμα έχει καλό πράγμα, φίλε, πάει παντού. Έχει κανένα site που μπορεί να βοηθήσουμε. Ακόμα όχι τώρα, αλλά πρέπει θα το σκεφτόμαστε. Θα το βάλουμε, θα το δείξουμε. Ήταν το φοβερό μέλι. Το ζητά στη γειτονιά πάρα πολλοί φίλοι. Οπότε το καλοκαίρι έγινε θράψη πάρα πολύ μεγάλη. Τζόρνταν, πήρε και εσύ. Παίρνω συνέχεια. Παίρνει συνέχεια. Μέχρι γι' αυτό είναι ντούρα σε όλο Τζόρνταν. Τζόρνταν, πώς θα πέρασε το καλοκαίρι, μια χαρά. Χαρούμενο εσύ, σε βλέπω. Για ποιο λόγο? Που εγώ πάω και έκανε μια καλή μεταγραφή. Βέβαια δεν μα έδειξε αυτά που έπρεπε να μα δείξει. Σκανδούρα που βλέπω τον Τζόρνταν από κοντά. Δεν μα έδειξε. Θα είναι σε 2 εβδομάδε έτοιμο. Σε 2 εβδομάδε. Το βάλανε έτσι λίγο για να πάρει μια γεύση. Τον είδα να. Μια γατή να τον δει. Αυτό βλέπει την μπάλα και μιλάει. Μιλάει με την μπάλα. Σωστό. Λοιπόν, θα πάμε στους χορηγούς γρήγορα. Μετά θα πάμε σε 2-3 κοινωνικά θέματα τα οποία παίξαν καλοκαίρι και τα λοιπά. Εκλογές έρχονται. Και θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Είχαμε τον Μπάρτσα, την ανατροπή, δεν ξέρω αν την είδατε. Ναι, το με το Μέση να μπαίνει αλλαγή και να γίνεται της Πόπης. Με τον Μουρή να μην ξεκινάει καθόλου καλά. Δεν ξέρω, Σλαμάς, θα μας τα πει αυτά τα της Μάντσεστερ, της Τσέλσι κτλ. Β' Εθνική, Γ' Εθνική, μικρές ομάδες δεν ξεκίνησαν ακόμα. Αύριο παίζει ο Ηράκλης. Πάμε να κρατήσουμε συντροφιά τον κόσμο. Κάτι μεγάλη νίκη της Μάντσεστερ, έτσι. Ναι, το 3-1. Δεν το είδα, είδα την Μπαρτσελόνα. Ποια μεγάλη νίκη, ρε παιδιά. Καλά, καλά, θα τα πούμε. Με τον Λούκας παίζει. Λοιπόν, Πετκανίτσα. Το Τζιόλι της Βραζιλίας. Ας το Τζιόλι. Θα τα πούμε για το Τζιόλι αργότερα. Έκανε γκολ ο Τζιόλι. 2 τόνους μπάλαξε ο Τζιόλι. Πείτε ό,τι θέλετε. Στο οικογενειακό διπλό στη Μεσήμβρια, παντρεμένη με ελεύθερους. Έχει βάλει ποτέ γκολ ο Τζιόλις και το έβαλε, λέει, χτες. Λοιπόν, άστε τον Τζιόλι ήσυχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον κλειδαρά μας, τον Πετκανίτσα, ο οποίος κάνει εκπληκτική δουλειά. Για άλλη μια χρονιά είναι χορηγός και φίλος της εκπομπής και του Europe One. Χαιρετίσματα από κοντά προχθές. Θα τα πούμε, θα μας κάνει και ένα ωραίο τραπέζι, γιατί κάναμε ένα ωραίο σπικάζ. Εγώ με τον κόκκινο για το Μετρόπολης τη διαφήμιση. Λέει ο Γουστάρο, λέει τη διαφήμιση να τη σπικάρει ο κόκκινος με τον Ραπτόπουλο. Λέει τι να πούνε, θα βρούνε, λέει αυτοί. Κάνουμε με τον κόκκινο ένα τρίλεπτο, σκεφτόμαστε τι και τα λοιπά, κάνουμε ένα διάλογο, παπ, το πετάμε, έγινε, λέει, χαμός. Είμαστε ταλαντούχοι να κάνουμε διαφημίσεις. Τώρα βέβαια γελάει ο κόσμος, ευχαριστεί, γιατί πάντως το θέμα είναι ότι η εταιρεία πάει καλά. Από εκεί και πέρα πώς γίνεται, τι γίνεται κτλ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο φίλο μας τον Πανιώτη τον γιατρό, ο οποίος είναι παθολόγος πάρα πολύ καλός. Κάνει παρέα με έναν κολλητό μου γιατρό, τον Πορπόδη, τον πνευμονολόγο. Χαιρετίζω τους γιατρούς. Θα τους δώσουμε χαιρετίσματα. Θα το χρειαστώ για τα πνευμόνια. Θα τους χρειαστούμε τους γιατρούς αυτούς όλους. Κάνει πολύ καλό φελονισμό. Δηλαδή δουλεύει. Θα το δείτε τώρα που θα παίξει το βιντεάκι. Είναι εκπληκτικός. Πετάζει για φιένες, πετάζει για μέσες. Πετάζει, που λέει ο Μένιος, θα μπούδασουμε χαιρετίσματα το Μένιο.
Εδώ έχει πονοκεφάλου, ιστορίε, βάζει καλό. Θα πάω να κάνω λίγο για τον αφιένα μου εγώ. Γιατρέ μου, θα σου έρθω την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, η κυρία Μέρη, η οποία ήταν στην Κέρκυρα το καλοκαίρι, ξεκινάει δυνατά με την Πορφύρα και πιθανόν ο Χάμπογλου με το Κρέντι να μα κάνει εκεί το τραπέζι. Πιθανόν. Πιθανόν και να πληρώσετε τα χαμένα τα τραπέζια με τον Πάουκ που θα βγαίνει δεύτερο. Ο Χάμπογλου με το Κρέντι. Ναι. Ο Χάμπογλου και ο Κρέντι είναι το ίδιο. Ο Χάμπογλου με το Κρέντι, το κρεοπολείο το ρεκορόιδο. Το οποίο θα μπει και αυτό την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη εβδομάδα. Ναι. Γίνεται μια ιστορία που φοβερό κρέα. Τώρα μην είναι χορηγό. Στέλνουμε χαιρετίσματα. Εκπληκτικό. Η Κέιτι Πέρι στέλνει χαιρετίσματα. Ναι, η κόρη σε στέλνει χαιρετίσματα στα Σλαμά, λέει. Να περάσουμε. Ανυπαραμένη, ανυπαντρή. Βρήκε εκεί έναν τύπο να πούμε, αλλά δεν έχει ταπεραμέντο. Έχει άλλο ταπεραμέντο η Κέιτι Πέρι. Η Κέιτι Πέρι θέλει κάτι πολύ δυνατό. Κάτι πολύ. 27-28. Εσύ 34. Είναι η κοπέλα. Θέλει τη διαφήμιση. Δεν θα τη βάλουμε τώρα τη διαφήμιση. Όχι, δεν τώρα. Και φυσικά το hardball το οποίο το καλοκαίρι εμεί λείπαμε. Αλλά ο Τζόρνταν που ήταν εδώ. Έπινε τις βότκες τη μία μετά την άλλη. Έπαιζε το χαρτάκι του. Έκανε το Facebook του. Δεν έκανε ακόμα τέτοιο. Έχει το μαγαζί τέτοιο. Έχει. Εσύ Facebook δεν μπορεί. Πάω ξύ δυτικό συνοικείο το Facebook. Θα το μαθαίνεις ακόμα, σωστά. Ακόμα δεν ασχολήθηκε. Δεν ασχολήθηκε. Έμαθα, έφερε χορηγό κομμωτήριο. Πολλού, έχουμε πολλού. Έχει πολλού. Λοιπόν, πάμε να δούμε του πρώτου. Πάμε πρώτα στα κοινωνικά θέματα τα οποία είναι πρώτα απ' όλα. Πάμε στην Παοκάρα η οποία έκανε μεγάλη νίκη με 3-0. Ναι, ξέρω τώρα. Το φιλικό θα πείτε και τα αυτά και τα ίδια. Δεν είπε κανεί τίποτα. Ξέρω. Πάμε εδώ με συγχωρικού. Λοιπόν, Όλγα Θεά και ήσασταν. Καταγγέλω όλου του τάχαμ δίθεν δημοσιογράφου παύλα. Πώς τους λένε αυτούς ρε, που είναι συνδικαλιστές. Ναι. Εγώ μαζί σου. Διώξα τον Αλέξη τον Σπυρόπουλο. Εγώ χαίστηκα βέβαια, τι με νοιάζει εμένα, αλλά όπως εγώ όταν είχα αρρωστήσει ή όταν είχα, δεν είχα δουλειά, δεν νοιάζει και κανένα Σπυρόπουλος για μένα. Αλλά ρε κότες, εσείς της ΕΣΥΕΜΘ και της ΕΣΥΕ, πώς τις λένε, και εσείς όλοι οι οποίοι είστε με την αλήθεια, τη δημοσιογραφία, τη δυνατή κτλ, τον αφήσατε μόνο του. Τον αφήσατε μόνο, τον εγκαταλείψατε δηλαδή. Δηλαδή, σαν να λέτε πάνε ρε βλάκα με το δυνατό, πάνε ρε χαϊβάνι με το δυνατό, μην ασχολείσαι. Μην ασχολείσαι έτσι, τώρα. Ακριβώς. Μην ασχολείσαι τώρα και με τις κόντρες και τα λοιπά. Κότες είμαστε. Κότ, οι δημοσιογράφοι. Κότ. Μέχρι να χωθείτε, έτσι. Έκλασε ο Μαρινάκης και έφυγα να πούμε 40 τόνοι μεθάνιο. Φοβηθήκατε. Undertaker. Φοβηθήκατε, έτσι. Το διώξα το παλικάρι γιατί έκανε κριτική. Επειδή είπε την αλήθεια. Την αλήθεια είπε την κριτική. Υπάρχει μια χούντα εκεί κάτω. Δεν τολμάς να μιλήσεις για Ολυμπιακό. Όπως επί Πατατούδη εδώ δεν τολμούσες να μιλήσεις για τον Πατατούδη. Που χρέωνε τον ΠΑΟΚ, που ήταν όλα τα λαμόγια από δίπλα και χρεώναν τον ΠΑΟΚ. Τα λεφτά τα δίνε το Πασό και τα τρώγανε αυτοί. Χρεωνόταν ο ΠΑΟΚ κτλ. Δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε. Σκάσανε μύτη οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ τότε εκείνη την εποχή. Ο Κερμελής, φίλος του Πατατούδη και ιστορίες. Θα τα πω τώρα, άλλα 5-10 χρόνια θα ζήσουμε, 15, 20, 30 πόσα θα ζήσουμε. Και τι έγινε, να μην τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, καταλάβατε ρε κολόμαγες να πούμε. Συνδικαλιστές δημοσιογραφίας. Προύτς, χεστήκατε έτσι. Ένα είναι αυτό. Λοιπόν, εσύ και ιστορίες. Άμα είναι καμιά γκομενίτσα που για 3 μήνες γράφει και σε κάνα περιοδικό, πάτε και τη βάζετε. Άμα είναι κανένα Ολυμπιακός ή άμα είναι κανένα Παοκτσής, πάτε και το βάζετε. Άμα είναι Ηρακλής, δεν το βάζετε. Σωστό. Δεν το βάζετε. Σωστό. Άμα είναι από αυτό, είστε καμιά γκόμενα να τη βάλετε εκεί πέρα σε κανένα CM και τα λοιπά. Ναι, αυτά είναι τα κριτηριά σας. Κοπρίτες. Πάμε παρακάτω. Εγώ λοιπόν λέω 10 ευρώ από το μισθό μας όλοι. Να δώσουμε 5 ευρώ από το μισθό μας, να πληρωθεί ο Σπυρόπουλος 3 μήνες, 4 μήνες που θα είναι άνεργος μέχρι να βρει δουλειά. Πού να δώσετε ευρώ. Πού να δώσετε ευρώ, όπως με τους μετανάστες. Βγαίνουν όλοι και κάνουν τους φιλέσπλαγμους. Δηλαδή, ο Κόκκινος, ο Τζιόλης, ναι, βγάζουν ανακοινώσεις κτλ. Και έχουν εγώ κακός. Γιατί έγινε εγώ κακός, γιατί λέω ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να πάρει το μετανάστη, να τον ντύσει, να τον πλύνει, να τον ταΐσει και να τον στείλει στην ευχή Παναγίας Χριστού, ξέρω εγώ, Αγίου Γεωργίου κτλ.
Δεν μπορεί να το κάνει. Και βγαίνουν και λένε μα τι αυτό. Μα. Όντως έτσι. Ναι. Το μακουκούλα δεν τον αφήνουν οι οικογενειακές του υποχρεώσεις. Ο Μένιος και το Δήμο. Ναι, φίλε. Λιούις κανονικά. Ο Μένιος. Ο οποίος κάνει καλαμπούρι, έτσι. Ο Μένιος στην Ιταλία. Ο Μένιος έγινε πατέρας. Λοιπόν, είναι το φυσικό χρώμα, μεγάλε. Επειδή λοιπόν είναι στο Ιπποκράτιο, η γυναίκα το ανέβασε πυρετό και έχει κάποιο μικρόβιο το οποίο το αντιμετωπίζουν με μικρόβιο, ήθελε να έρθει σήμερα, αλλά είναι εκεί. Δεν μπορεί να αφήσει τη γυναίκα με το παιδί να έρθει εδώ πέρα. Την άλλη Κυριακή, άμα κάνουμε με τις εκλογές ή την παράλληλη που ξεκινάει το πρωτάθλημα, ο Μένιος είπε θα είναι εδώ και θα μιλάει γενικών καθηκόντων. Θα είναι για Άρη, δεν ξέρω τι θα. Τι γελάει, δεν μου βάλει. Τι γελάει, δεν μου σκάρω, μου βάλω να πούμε. Με Άρη, για σχολιάσε λίγο ρε, δεν υπάρχει. Έχουμε ΑΕΚ, έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε Μάντσεστερ, έχουμε θέματα κτλ. Λοιπόν, 50 ευρώ λοιπόν το κάθε μέσον να βγει ο μισθός του κυρίου Σπυρόπουλου. Από εκεί και πέρα για τους μετανάστες. Γιατί δεν ξέρω, άστο τώρα, είμαι άνεργος. Γιατί έκανε κάποιο σχεδιασμό στο ΝΤΕ TV. Η Δημοκρατία, ο ΝΤΕ TV, τι έγινε στο ΝΤΕ TV, χεστήκατε απάνω, σας φοβηθήκατε το Μαρινάκι. Τι να φτάρε, φοβάστε όλοι σε αυτή τη χώρα. Τι φοβάστε σε αυτή τη χώρα, ρε. Τι δηλείστε ρε, θα πηγαίνανε αυτοί να πούν το όχι στη Μέρκελ και στην, πώς τη λένε, και στη Λαγκάρντ. Τι να πω τώρα. Εδώ κλάνει ο Μαρινάκης και φοβούνται όλοι. Τρέμουνε ρε. Τρέμουνε όλοι ρε. Έτσι αυτή. Έτσι είναι. Τι να πω, δεν έχεις δίκιο. Έτσι. Έχω δίκιο. Συγγνώμη, επειδή δεν ξέρω τι έγινε. Μηνυματάρα ρε, μηνυματάρα. Τι έγινε. Άστα, θα τα πούμε μετά. Μηνυματάρα. Και ο Λίγο Τελικάρεση είπε ο άνθρωπος ότι ο Σίλντερφελντ έκανε δηλώσεις σε αυτά που λέει. Δεν έχει δίκιο. Μεγάλο μάγκα ο Σίλντερφελντ. Όλοι τα λένε όταν φεύγουν. Πες τα, δεν είσαι εδώ πέρα μεγάλο. Όταν είσαι στον πάγο και στον Παναθηναϊκό. Πες τα. Τι τα λες τώρα. Κάνει το μάγκα, δεν έχει δίκιο. Όταν φύγω και εγώ από κάτω. Δηλαδή αν τα έλεγε εδώ τι θα γινόταν. Όχι, θα τα πει. Να τα πει τώρα, όταν ήταν εδώ. Ναι, σωστό. Και τι θα γινόταν. Όταν τρώει ψωμί υλικό, να τα πει εκείνη τη στιγμή. Τώρα τι μου το λε. Όλο ο κόσμο τα λέει αυτά. Μα όταν φύγω εγώ από σένα υπάλληλο, φυσικά θα λέω ο Τζόρνταν με είσαι το ένα πλήρω το άλλο. Ναι, όπως και να είμαι μάγκα, όταν δεν θα τα πω. Όπω και το άλλο, δύο λεπτά. Τον περπάτο αυτή μεταγραφή την ξέρει πώ έγινε. Κάτσε λίγο πάνω σε αυτό κολλάει. Ξέρει πώ έγινε. Τον έδωσε ο Σαββίδη 2 χρόνια 4 εκατομμύρια και αυτό είπε θα μου δώσει για 1 χρόνο 2 εκατομμύρια. 1,5 και 500 μόνο. Για 1 χρόνο συμβόλαιο. Για 1 χρόνο συμβόλαιο. Δεν βλέπω να πει. Για 1 χρόνο συμβόλαιο. Και ξέρει τι είπε. Του λέει γιατί δεν θε το δεύτερο. Γιατί θέλω να δω πρώτα τον πρώτο χρόνο. Εάν με σφυρίζουν ο ψάι όταν είμαι 5 μέτρα πίσω από τα στόπερ, τι να κάτσω να κάνω εδώ. Τέτοια ακούω και βλέπω στην Ελλάδα, είπε. Ναι. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Αλήθεια δεν είπε. Πριν έρθει το είπε. Βεβαίως. Αλήθεια το σίγουρα. Σίγουρα τι ψέματα σου λέω. Γιατί τα ακούω πρώτη φορά μόνο από σένα. Ένα μόνο από μένα τα ακούω. Μου έδωσε στροφή. Θα βγει αυτό λοιπόν. Είπε ο Μπερμπάτοφ. Κοίταξε από μένα ακούς πάντα. Δεν κατάλαβα. Μεγάλο μήνυμα. Τεράστιο μήνυμα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Όσοι λοιπόν. Θα σας πούμε και για αυτό το θέμα. Κάτσε, περίμενα να πούμε για τους μετανάστες. Εγώ λοιπόν δηλώνω. Μπράβο στην ΑΕΚ. Ποιο παιδί μεταναστών θέλει να μείνει 6 μήνες, 5 μήνες, 3 μήνες, 8 μήνες στη Θεσσαλονίκη. Το κρατάω εγώ μέχρι να βουλευτούν οι γονείς του όπου πάνε. Το κρατάω εγώ με δικά μου έξοδα. Θα το ντύσω, θα το ταΐσω, θα το ποτίσω. Φέρτε μου το. Λοιπόν, θα το ποτίσω, ας το μήνυμα. Θα το πάω σχολείο. Κανονικά, όπου είναι ρε παιδί μου να μάθει γράμματα, από την τσέπη μου. Αλλά για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Μέχρι να οι γονείς να είναι πάνω, ξέρω εγώ, πού θα βουλευτούν οι άνθρωποι, να τους το στείλουμε μετά. Περίμενε λίγο. Αλλά θέλω τον Τζιόλι, ο οποίος έβγαλε μια ανακοίνωση. Ποιος Τζιόλι, ο Αλέξανδρος Τζιόλις. Για τους μετανάστες, και ο κόκκινος και αυτοί εδώ, να πάρουν και αυτοί ένα παιδί μετανάστη. Και επειδή ο Τζιόλις έχει το ξενοδοχείο στο Λιτόχωρο, 4 δωμάτια. 4 δωμάτια τη μέρα να τα αφιερώσει στους μετανάστες. Μπράβο, το συγγνώμη. Ναι. Το παιδί έβγαλε ανακοίνωση μόνο στο Τζιόλι. Ναι, ο Τζιόλι. Ο Τζιόλι το κάνει καλό παιδί, ναι, να ξέρει. Μπράβο, που τι λέει στην ανακοίνωση. Τι συμπαρίστανται, ιστορίες. Ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο, ναι. Πάρ' τους, ρε Τζιόλι. Στην πράξη κάνει κάτι. Πάρ' τους στο ξενοδοχείο σου 4 δωμάτια. Φαΐ, ύπνο, χέσιμο, πλήσιμο. Δεν έχει πρόβλημα, το κάνει. Αστάρε δεν έχει πρόβλημα. Κόκκινο, Γρηγόρη. Πάρ' τον εκεί που μένει εκεί στον τεπό. Πάρ' τον εκεί πέρα. Πάρτε τους. Εγώ παίρνω παιδάκι. Εγώ το παίρνω. Εσείς παίρνετε κανέναν. Όχι UNICEF. Στη UNICEF δεν δίνω φράγκο. Όχι σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Όχι σε εκκλησίες. Αχ, κάτι. Για UNICEF δεν λες τώρα. Δεν δίνω, λέω. Α, δεν δίνω. Δεν δίνω. Δεν δίνω. Επιτελεί έργο, μήτε. Εντάξει, οκ. Δεν δίνω εγώ. Θέλει να πει ρε παιδί μου, θα κάνει κάτι να πιάσει τόπο. Κατάλαβε. Δεν δίνω. Face to face, λέω. Face to face. Ξέρετε το face to face. Πρόσωπο με πρόσωπο. Μπορεί να υιοθετήσει παιδί στην Αφρική, ρε.
Όχι, ρε. Στου δύο τα στοιχεία τα πάντα όλα. Όχι, ρε, δεν θέλω. Θέλω το παιδί να το φέρουν από την Αφρική να το πάρω στο σπίτι μου. Λοιπόν. Θα τον πάω στο γιατρό εγώ. Θα τον κάνει και αδυνατό. Γιατί είναι και αυτοί που θέλουν να κόψουν το κάπνισμα. Εκεί κάνουν βελονισμό και. Εγώ το κάπνισμα να το κόψα μόνο μου, φίλε. Δεν ξέρω, ρε. Είναι κάποιοι που δεν μπορούν να το κόψουν μόνοι. Και εγώ τι να του κάνω αυτού. Τι να του κάνει αυτού. Να του στείλει στο βελονιστή το γιατρό. Θα του πω δύο πράγματα να το κόψουν σίγουρα. Ναι, καλά, θα του πει εσύ. Μόλι του δείξω ένα πνευμόνι να πούμε και βγάζει μέσα εκείνα τα. Τη σόμπα στα κάρβουνα αυτά τα ζουμιά. Από μέσα, Νικό! Άνοιξε την πόρτα εδώ, θα σκάσουμε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Άνοιξε την πόρτα αυτή, έλα εδώ. Αυτή η κουρτίνα έχει να πληθεί καμιά 8 χρόνια. Θα δουν στα πνευμόνια μας τα μικρόβια. Άσε το, κλείστε αυτό. Αυτό καταρχήν το φίλτρο έχει καθαριστεί 8 χρόνια. Καρκίνο στον πνεύμα να τα βγάλουμε. Άσε και δεν καμπλήσαμε ποτέ. Άνοιξε την κουρτίνα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Άνοιξε αυτή την κουρτίνα. Είναι πια αέρα κανονικά. Άσε πια αέρα. Παγώνουμε τώρα τζάμπα, είναι πάγο αυτό. Έλα, άνοιξε την κουρτίνα, άνοιξε το παράθυρο εκεί πέρα. Άνοιξε το, άνοιξε παράθυρο να μπει. Εντάξει. Βροχή να μπει. Άντε σήμερα. Αυτό είναι, ξέρεις. Άντε πάμε ρε, ρε, μη κάνουμε κοιλιά. Δεν κάνουμε κοιλιά. Το άνοιξες. Ας την πόρτα δέχεται να έρχονται οι αέριδοι εδώ πέρα, να μπορούμε να ανασάνουμε. Άντε αγώνα. Πώς. Τώρα ανεβαίνουν και από εκεί, ξέρεις. Τι ανεβαίνουν. Τίποτα. Δεν πάνε ανεβάστερα. Έτσι λοιπόν κύριοι. Όταν λέτε συμπαρίσταμε, όταν λέτε συμπαρίσταμε, συμπαρίσταμε. Στην πράξη να το δείξεις. Στην πράξη. Όχι συμπαρίσταμε και στο νοσοκομείο, στέλνω ένα ποτήρι και δεν πάω να το δω τώρα, πάω στην κηδεία και κλαίω. Σαν τις χείρες. Και μετά πάνε χείρες, μετά από 30-40 μέρες, στη Μύκονο μέσω Τίνου. Πρώτα πάνε τις Παρθένες, κάνουν στη Τίνο και μετά να πούμε πάνε και στη Μύκονο. Είναι δύσκολο, δεν το πάρει. Πού είναι το παιδί δύσκολο, έτσι. Ρε, τι δύσκολο, ρε. Θέλει νομική ιστορία. Λοιπόν, και έχουμε τώρα και τις... Θέλω να πω κάτι για τον Κλέτσο, τον Απόστολο. Ρε Κλέτσο, πραγματικά, στα 30 σου... Λοιπόν, Κλέτσο... Τον ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Τον άκουσε τι είπε. Ναι, θέλω λέει να βγω με την Κωνσταντοπούλου. Θα έβγαινα, θα φλέρτα να λέει με την Κωνσταντοπούλου. Ο Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίο στα νιάτα του έχει πάει με τι ωραιότερε γυναίκε, έχει βγει με τι ωραιότερε μοντέλε κτλ. Τι πράγμα. Το πλάκωνε στι μάπε, ρε Γιάννη. Περίμενε, ρε. Περίμενε. Περισσότερο για την τρέμη, περίμενε, ρε. Ρε Συγκλέτσο, σε βλέπαμε στι ταινίε και όλα αυτά. Πρέπει να το χτύπησε η αγαμία, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον Κλέτσο. Δηλαδή, ρε φίλε, Κλέτσο, δηλαδή, εκεί που είσαι στο χωριό, πώς το λένε, στη Λίδα λέγεται το χωριό. Ναι, στη Λίδα, στη Λίδα λέγεται. Στη Λίδα, ναι. Άμα είναι ρε, εσύ στη Λίδα, βγες εκεί στην Εθνική Οδό, ρε. Βγες στην Εθνική Οδό, ρε Κλέτσο, κάνε ότο στοπ, δυο φορτηγατζίδες θα σταματήσουν. Έλα ρε Κλέτσο, μη μας ξενερώνεις τώρα. Και έχεις και θαυμάστρες και στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, άλλα κοινωνικά θέματα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και να σφίξω το χέρι του γιατρού που έβγαλε με 67% αναπηρία τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Πραγματικά δηλαδή πρέπει να είναι αυτός ο γιατρός μεγάλος επιστήμονας και τήρησε και τίμησε το νόμο του Ιπποκράτη. Ο νόμος του Ιπποκράτη. Όρκο ρε, μα ποιο νόμο. Ο νόμος του Ιπποκράτη. Τι σε ρίξε τον άνθρωπο. Όρκος, ναι, όρκος του Ιπποκράτη. Συγχαρητήρια και στον Μπουτάρη. Συγχαρητήρια. Τι είπα τώρα, τι είπα προηγουμένως. Περίμενε, θα τον ακούσεις. Τι είπα. Συγχαρητήρια και στον Μπουτάρη που δεν έδωσε το Λευκό Πύργο και την πλατεία μας της Αριστοτέλους σε κανένα κόμμα και σε κανένα πολιτικό αρχηγό. Δηλαδή του Λαφαζάνη καλά του εξηγήθηκε. Γιατί ρε φίλε. Έτσι. Τι έτσι. Προτιμώ τους τραβεστή, προτιμώ τους γκέι να πούμε να κάνουν παρέλαση στο Λευκό Πύργο και στην Αριστοτέλους παρά τους πολιτικούς. Τους έχω μεγαλύτερη, πώς το λένε, θεωρώ πιο άντρες τους γκέι, θεωρώ πιο άντρες τους, πώς τους λένε, τους τραβέλια από τους πολιτικούς. Να ζήσεις 88 συν 58 συν 38 χρόνια, φίλε Μπουτάρη, φοβερέ και τρομερέ δήμαρχε, που δεν έχεις κλέψει ούτε ένα ευρώ μέχρι στιγμής από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Πιο αρσενικοί είναι οι γκέι από τους άλλους τους πολιτικούς, πες. Ναι, ρε φίλε. Σωστά. Αυτό θέλω να πω. Και στην ενεργεία κόμψη τώρα. Και τελευταίο, και πάμε στα ποδοσφαιρικά. Άιντε. Θέλει να ανοίξει στη γειτονιά μου καφενείο ο Διονύσης. Στη γειτονιά του Νίκου θέλει να αγορήσει ψιλικατζίδικο ο Πάτροκλος. Στη γειτονιά του Τζόρνταν θέλει να ανοίξει γαλακτοπολείο ο Μανώλης. Ρε κοπρόσκυλα. Δύο μήνες τους παιδεύετε αυτούς τους ανθρώπους για να τους δώσετε άδεια. Και αν το ανοίξουνε το μαγαζί που παλιά κάνανε την προέγκριση, τους γράφετε κιόλας. Δηλαδή σαν να λέτε φυγέτε και πάτε στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία σε τρεις μέρες,
στη Βουλγαρία σε τρεις μέρες παίρνουν άδεια. Τα μαγαζιά. Δηλαδή ρε βόδια με βατραχοπέδιλα. Ρε μοσχάρια, ρε βίσονες με παπούτσια παντοφλέ. Ρε μοσχάρο βούβαλα. Είναι δυνατόν 2 μήνες να χάνετε ΦΠΑ, να χάνετε ΙΚΑ, να χάνετε ΤΕΒΕ από τη βλακεία σας, ρε βόδια. Δεν τους νοιάζει. Να πείστε ρε φίλε. Στην Τουρκία με μια ταυτότητα κάνεις επιχείρηση. Ποια Τουρκία, η Τουρκία πολιτισμένο κράτος. Άμα ανοίξουμε αυτό το... Η Τουρκία πολιτισμένο κράτος. Μου λέγε ένας που πάει ταξίδι, ο Πέπας, πάνε έλα. Ήτανε πώς το λένε, τουριστικός πράκτορας να πούμε. Λέει ντράπηκα, λέει, που μας πιάσανε οι Τούρκοι, λέει, και μας πετάξανε έξω από το ξενοδοχείο. Γιατί ο πολιτισμός στην Κωνσταντινούπολη είναι μεγαλύτερος από τον πολιτισμό στην Νέαπολη. Κοίταξε πολιτισμό. Φάει μου. Άμα ανοίξουμε το κεφάλαιο. Τι. Εσύ είμαστε γνήσιοι εκεί. Τι γνήσιοι είστε, τι γνήσιοι είστε. Ό,τι λέμε το κάνουμε. Τι γνήσιοι είστε. Δεν λέμε το βράδυ άλλα και το πρωί άλλα. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, κάτσε να δω τι ώρα είναι. Μισό λεπτό. Άχι και μηνύματα. Τα γυαλιά μου σπάσανε τα μηνύματα. Στάθης Θέρμη. Ραπτό Παπαγεωργόπουλος την πρώτη μέρα που πήγε τρέχοντας λέει στην Εθνική Τράπεζα Θέρμης τρέχει καλύτερα από 20 φίλε. Είναι ανάπηρος. Πες τον ηχολήπτη σου, μπουκωμένη ακούγεστε. Πολλά ζητάς φίλε. Σε Θεσσαλονίκη κανάλι είμαστε πολλά ζητάς φίλε. Δεν είμαστε ζωμένοι. Ρεβά που πάει ο καημένος Άρης με πρόεδρο τον Κώστα Παπαδόπουλο. Αυτός είναι που θα... Άστερε τον Αρίσκο να πεθάνει, αφήστε τον. Αφήστε τον να πεθάνει τον Αρίσκο. Ξεκινάει ο ΑΕΚΣΙΣ, σαν πρώτος και καινούργιος στην ιστορία. Σ' ακούμε ΑΕΚΣΙ, 3-1 τα Γιάννενα, ο Πετράκης σου έκανε τον κόλ στην κόντρα. Αν δεν ήταν ο Ζουμπάς, δύσκολα θα την έβγαζες. Αν δεν ήταν ο Ζουμπάς. Εντάξει, Center Four δεν υπάρχει, θα μου τα πεις εσύ. Καταρχήν. Κίτρινα δεν τα δόντια μου. Δεν τα έκανα λεύκαση. Σαν τον, πώς το λένε και το που κάνει το μπράτσα, ναι, πώς το λένε. Το Πετρίδι. Το Πετρίδι, ρε, δεν τα έκανα λεύκαση. Ρε. Δεν έχουμε λεφτά εμείς εδώ για λεύκαση. Ρε. Είμαστε φτωχοί, ρε. Λέγε, ρε. Καταρχήν, πριν πω στο αγωνιστικό του παιχνιδιού, ναι. Θέλω να επισημάνω ότι ναι. Βρίσκομαι εδώ στο πάνελ φέτος μετά από παρότρινση πιστεύω εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων. Ομοειδατών μου στο πρόσωπό σου για να έρθει κάποιος να εκπροσωπήσει αυτό το τεράστιο μέγεθος των 25 τίτλων που λέγεται ΑΕΚ. Και τώρα για να προχωρήσω στο σημερινό τον αγώνα. Ναι. Το μάτς το περίμενα δύσκολο σήμερα. Πριν ξεκινήσει. Ναι. Και παρόλο που βγήκε 3-1 το παιχνίδι, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φαίνεται η έκταση του σκόρου. Ναι, πίστευτο. Δεν σηκώνει τραβάει. Και μετά μιλάμε για πρόσφυγες. Φτιάξτε με γυναίκα. Το Γιάννενο το θεωρώ μια πολύ σφιχτή και δυνατή ομάδα. Στην πέση αυτή, δεν καταλαβαίνω. Φτιάξτε, πέστε να πάσουμε. Στην πέση αυτή. Να την πέσει η γυναίκα, εσύ. Λέγε. Πάνε με γυναίκα, καλή. Καμιά φορά μια κοπέλα που είναι πολύ εμφανίσιμη, αυτό στέκεται αποτρεπτικό για να κάνει την πέση. Μιλάει ο άλλο. Το Γιάννενο το θεωρώ πολύ δυνατή ομάδα. Το οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιέ σε οποιαδήποτε έδρα, ακόμα και των μεγάλων αντιπάλων τη Super League. Θεωρώ ότι. Το μάτς έπρεπε να το πάρουμε και κρατάω κυρίως το αποτέλεσμα. Εντάξει, η απόδοση δεν ήταν κακή. Κατά διαστήματα ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν έχω φορ. Μάλλον υπάρχει, να το θέσω καλύτερα, είναι ο Τζιμπούρ. Βέβαια, κρατάω και λίγο μια πισινή να δω φέτος σε τι κατάσταση θα είναι. Αλλά αποδείχθηκε και σήμερα με τον Σοκολατένιο ότι δεν κάνει το παιδί. Εντάξει, ο Σοκολατένιο, ναι, ναι. Ο Κρυσάντου, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι, δεν κάνει το παιδί. Εντάξει, δεν είναι τώρα για την ΑΕΚ που θέλουμε. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης τώρα που μπορούσα να το κάνω τράμπα άνετα με το Σοκολατένιο του Άρη. Μπορεί να είναι και καλύτερος του Άρη από το δικό μας. Ο Λουντούλου. Ναι. Δηλαδή αυτό το σήμερα που είδα, εντάξει, δεν υπάρχει. Τώρα από μισό μέτρο δεν μπορούσε ο άνθρωπος να τη στείλει μέσα. Εντάξει, θα αρνητικά τα μηνύματα από τον Μπουανανότε. Έδειξε στοιχεία μεγάλου ποδοσφαιριστή. Που εγώ το είχα τονίσει ότι είναι κατά. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης καθαρά αεροδρομίου, άμα δεν είχε αυτό το προηγούμενο, το ξέρεις την ιστορία του, ότι είχε ένα τροχείο που ήταν λάθος, ο μόνος που έζησε από αυτό το... Τώρα, στο Θεό, μετά μιλάει με τα αστέρια, δεν ξέρεις. Ναι. Αποτέλεσμα, για κανένα 2 χρόνια λίγο να έχει πάρει την Κατιούσα, γιατί ξεκίνησε ως πολύ μεγάλο ταλέντο από τη River Plate. Συνέχισε. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει. Ναι. Η άκρηση θα παλέψεις, δεν κάθομαι τώρα να συζητάω για πρωταθλήματα και για τέτοια πράγματα, αλλά θεωρώ ότι θα είμαι η μοναδική ομάδα στο τέλος που θα αντέξει τη μάχη με το χοντρό και ίσως να την νικήσουμε αρκεί να κρατηθούμε ζωντανοί μέχρι το Γενάρη. Και εκεί να κάνουμε κανένα 2 προσθήκες. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ δεν τον υπολογίζεις. Κοίτα τον ΠΑΟΚ. Το έφερε Μπερμπάντοφ. Χαίρονται. Φανέλες. Αεροδρόμια. Μαζεράτι ήρθε. Μαλλιά έβαλε. Ερώτηση. 2 εκατομμύρια δώσα. Λέγε. Δεν είχες Τζιμπούρ σήμερα. Δεν είχες Τζιμπούρ. Ναι.
Και σου λέγει ο Θεός, διαλέγεις από τον σημερινό Τζιμπούρ ή τον σημερινό Μπερμπάτο. Ποιον διάλεγες? Σπαθή. Θα διάλεγα τον Κλάους. Τον Κλάους. Τώρα μιλάμε από αυτούς τους δύο. Ναι. Ναι, εντάξει, θα διάλεγα τον Μπερμπάτο τώρα. Εντάξει. Τον Μπερμπάτο. Τον Μπερμπάτο. Και εγώ νόμιζα να βλέπεις μπάλα. Ναι. Τι είπες και εγώ έβλεπα. Νόμιζα ότι βλέπεις μπάλα. Έβλεπε μπάλα. Ωραία, πάσα σε εσένα. Δηλαδή εσύ ποιον θα διάλεγες? Ναι. Όχι, όχι, να μην, όχι, σε παρακαλώ, τι. Στα ίσια μιλάμε, δεν είναι. Ούτε λοιπόν, κάμερες κοίτα, ούτε τίποτα. Εμένα κοίτα. Επί ένα μήνα. Άσχες κάμερες. Ωραία, ωραία. Άσχες τις κάμερες. Εμείς δεν είμαστε εκπομπή κάμερα, γραβάτα και ιστορία. Γι' αυτό μας βλέπουν, όχι επειδή είμαστε ωραίοι. Δεν θέλω κάμερες να βλέπετε. Εδώ, εμείς μεταξύ μας. Λέγε. Ωραία. Άστα, αυτά. Λοιπόν, λέγε. Επί ένα μήνα είναι γραμμένες εκπομπές. Ναι. Έπαιζε στο μήνα τον Ιούνιο κάτι τριήμερα, τετραήμερα Μπερμπάτο στον Ολυμπιακό. Πρωτοσέλιδα εφημερίδα, Goal Sport Day. Κάτα, εδώ είναι. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Μπράβο. Δείξτε λίγο. Μπράβο. Δείξτε κοντά. Ναι, ρε, το ξέρουμε, εντάξει. Το λέω, ναι. Ωραία. Και έλεγα χαρακτηριστικά. Ναι. Επί ένα μήνα στην εκπομπή. Γραμμένα υπάρχουν κανονικά. Ναι. Έτσι, ευτυχώς, τα άκουσε ο κόσμος. Ναι, ναι. Αν ήμουν ο γιος του Μαρινάκη, θα έλεγα μπαμπά, μην πατάς τα λεφτά μας. Αν είσαι ο γιος. Αν είμαι ο γιος του Μαρινάκη. Ναι. Μπαμπά, μην πατάς, φτάνει. Τα πέταξε με Ριέρα. Ναι. Τα πέταξε με Αμπιντάλ. Ναι. Τα πέταξε με τον άλλο τον Αργεντίνο, την άλλη την απάτη, τον Σαβιόλα και τα κοιτάει λέγοντας. Ναι. Τώρα, ναι. Για τον Μπάουκ μεταγραφή δεν είναι το ίδιο. Ναι. Στον Ολυμπιακό δεν έχει κανένα νόημα. Στον Μπάουκ κάποιο νόημα έχει. Ναι. Κάποιο νόημα έχει. Ναι. Ποιο νόημα. Τώρα, τι προσωπικά, ναι. Για Μπερμπάτοφ. Ναι. Για Μπερμπάτοφ. Σου διαβάζω μήνυμα που μου έστειλε την ώρα που τον περιμένανε στην Τούμπα. 5.000 παοξίδες. 7. 8. 2.5 ήταν. 8. Ναι, 8. 2.5 ήταν. 8 λέω εγώ. Ναι, ναι, παιδιά, το κύθρο. Καλά, δεν μάλιστα, ναι. Ηρακλής Πανιώνιος είχε 2.000. Λοιπόν, λέγε. Ο παδός του ΠΑΟ, ναι. Και το επίσης το φαίνεται, πατέρας αγοριού, άρρωστος στον ποδόσφαιρο. Κάτσε να δω, δεν βλέπω κοντά. Φανατικός και οργανωμένος της United. Θες να διαβάσεις τι λέει? Όχι. Τι όχι? Δεν διάβασα. Τι λέει? Σε πιστεύουμε, ρε. Διάβασε το σύρ. Μπερμπάτοφ lazy bastard. Ναι. Το παιδί είναι οργανωμένο πάνω στη United Club κανονικά στην Αγγλία. Ναι. Αυτό ποιοι το λέγανε? Ποιοι το λέγανε? Δεν το λέει αυτός. Ποιος? Όλο το straight for red. Mm. Το straight for red είναι αυτό εδώ. Ναι. Αυτό εδώ όλο. Ναι. Λοιπόν, για Μπερμπάτοφ είναι ένα προσωπικό μου βίωμα. Ναι. Τι προβλέπεις δηλαδή? Έχω δει πολύ Μπερμπάτοφ. Ναι. Και στην Τότεναμ πολύ. Ναι. Καλά, σε μάτσο σχολιάζω. Ναι. Στην United. Στη Φούλαν πολύ λίγο, με κάποια γκολ την έσωσε. Εντάξει, εσάς την τον είχες πέφτει. Ωραία, λέει. Την Τότεναμ. Μόλις έφυγε έπεσε η Φούλαν. Την Τότεναμ, ήταν εδώ. Μόλις έφυγε έπεσε η Φούλαν. Την έσωσε. Ναι, μόλις έφυγε έπεσε. Καλά, δεν ήταν επειδή έφυγε ο Μπερμπάτοφ. Γιατί δεν έφυγε. Έλα, καλά, καλά, λέγε. Ναι. Είχε κάνει τον κύκλο της. Πήγε τελικό, δεν το πήρε, έπρεπε να το πάρει το γύρο παλί κτλ. Έλεος. Γιατί δεν έπεφτε όταν ήταν ο Μπερμπάτοφ? Τι μας είπε τώρα? Αυτό που σου λέω. Πήγε στην Τότεναμ, η Τότεναμ ήταν, ας πούμε, εδώ. Δεν πήγε πουθενά αλλού, εδώ παρέμεινε εδώ. Ήρθε σε εμάς. Σε εμά ήρθε στα τουζένια μα. Στα τουζένια μα. Ναι. Που παίζαμε, ζωγραφίζαμε, κάναμε με το γέρο να κάνει τα πάντα. Τα μαγειρά. Γιατί δεν έχετε τώρα τουζένια? Μαρία, ναι, ναι, ρε φίλε. Άσε. Υποκλίνομαι. Όλοι φάγανε ωραία. Σφαλιάρα οριστικά. Δεν υπάρχει. Όλγα θεά, πάρε την ΠΑΕ. Ειδικά με το new look. Στο debate στα δύο μακρινά πλάνα. Το ένα που έρχεται και το άλλο που βγαίνει από την αίθουσα, από το στούντιο. Υπουργό Εξωτερικών χώρα. 25άρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: σου ζητώ συγγνώμη για ό,τι έχω πει. Θεά. Ποια? Και δεν λέω για στιλιστική, τρέμι, για στιλιστική επιλογή, έτσι. Τρέμει, ναι. Από το Van Cleef με τα γιο μου φορούσε μέχρι το σακάκι με του μεγάλου κύκλου. Δεν ξέρω τι άλλο έχει. Λοιπόν, ρε, μίλα για Μπερμπάτοφ τώρα, έτσι τρέμει. Τη μεταμορφώσαμε. Προσωπικά. Προσωπικά. Δεν σχολιάζει το new look τη όμω. Σε άπειρα κρίσιμα μάτ. Έκανε βόλτε με τα χέρια στη μέση. Ο Μπερμπάτοφ. Και θα συμφωνήσω απόλυτα, ναι, με το άρθρο δημοσιογράφου που επειδή είναι Ολυμπιακός, το χυμίξανε όλοι, το ταβάνι της καριέρας του ποιο ήταν, η κορυφαία του στιγμή, ποιο είναι το ταβάνι του? Προχθές στην Τούμπα ήταν η κορυφαία του στιγμή, το είπε κιόλας. Μπράβο, αυτό είναι ωραίο. Τέτοιο λαό δεν ξαναείδα. Ωραίο, ωραίο, αυτό γραφικό, ωραίο. Όχι, δεν είπα αυτό, Τζόρνταν. Είπε συγκεκριμένα ότι δεν μου αρμόζει. Να πα στη Σκύρο, να πα στη Σκύρο, πήγα το καλοκαίρι, έχει πολύ γραφική χώρα. Το είναι πολύ γραφική χώρα. Λέγανε ποιο? Ο τελικός με μένα. Εναντίον των νανοειδών της Ιβρικής Χερσονήσου. United Barcelona. Όπου επί 32 λεπτά αγωνίζομαι με 10 ποδοσφαιριστάς. Ο άλλος ποιος ήταν που δεν ήταν. Εάν η ζήλια ήταν ψώρα, θα είχε κολλήσει όλη η χώρα. Μεγάλη ζήλια. Ναι. Τώρα για τον Πάο. Στον Πάο του μεταγραφή του έχει νόημα. Δηλαδή. Έχει νόημα. Δηλαδή. Ο Ντόρος έγινε.
Μπήκε το χωριό μας στο χάρτη, ας πούμε, για λίγο. Καλό. Ακούστηκε. Ναι. Α, ωραίο. Ο ΠΑΟΚ είναι το χωριό, δηλαδή. Παραγγελίες. Η γυναίκα του το είπε, ρε. Χωριό μας, είπε η Βουλγάρα. Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα του το είπε. Η Βουλγάρα, χωριό. Μπράβο στην Έλενα. Μπράβο, ε. Μπράβο στην Έλενα. Μας είπε χωριό. Βέβαια. Είμαστε... Στο χωριό αυτό λέει δεν πάω να μείνω εγώ. Μπράβο στην Έλενα. Από πού είναι, από πού είναι η Έλενα. Πάνε να μείνεις εσύ στο χωριό της Βουλγάρας. Γιατί δεν πας. Βρε η γυναίκα του Βουλγάρα. Εσύ γιατί δεν πας να μείνεις στο χωριό της Βουλγάρας. Η Βουλγάρα, ρε, από πού είναι. Δεν το είπα εγώ. Ρε, από πού είναι η Βουλγάρα. Εγώ το είπα. Εγώ μένω εδώ. Αυτή το είπε. Αυτή το είπε. Από πού είναι η Βουλγάρα. Από πού είναι η Βουλγάρα. Πού να ξέρω, ρε παιδιά, φίλος τους είμαι. Να πούμε τις Βουλγάρες. Από ένα χωριό 20.000 κόσμο εδώ έξω. Οι παπάδες μας δεκαετία να βγαίνουν. Αυτή ρε παιδιά, στην Βουλγαρία πηγαίνανε για να κερατώσουν τις μάνες μας. Με ένα καλτσόν και με δυο λουκούμια μες στις Βουλγάρες. Πηγαίνανε και τραβούσαν τα κέρατα στις μάνες μας στη Βουλγαρία. Άντε ρε, θα μας πει χωριό η Βουλγάρα, ρε. Θα μας πει χωριό η Βουλγάρα. Άντε από εκεί η Βουλγάρα. Και έχασε μια μεγάλη. Όλη η Βουλγαρία είναι ένα χωριό, ρε φίλε. Το δέχεσαι, ρε. Παιδιά, εγώ δεν το είπε, γυναίκα μεταφέρω. Και τι να κάνουμε άμα το είπε, ρε φίλε. Δεν το είπε, δεν σύγκρινε η Θεσσαλονίκη με την Βουλγαρία. Το δέχεσαι. Το Μονακό έμενε, φυσικά και το Μονακό. Άκου εδώ, μόνη Βουλγάρα, θα σας το πω δυο. Μόνη Βουλγάρα, ο ξενοφόνο πατέρας μου, ο Βεγουδάκης και άλλο δύο-τρεις, λέγανε πάνε για εμπόριο. Τη φορτώνα κάτι κέρατα. Με κάτι καλτσόν τη βγάζανε στην Βουλγαρία. Μα πει χωριέ, εσύ μόνο. Εμεί πόσα χρόνια έχουμε κρίση τώρα. Έχουμε 5 χρόνια κρίση. Έξι. Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια έχουμε πρόβλημα εδώ. Δεν με ακούς, Μαρία, πόσα χρόνια έχουμε πρόβλημα εδώ. Πρόβλημα. Ναι, με την κρίση, πόσα χρόνια. Α, κρίση. Ε, αρχέ του 10. Τέλει του 9, αρχέ του 10. 6 χρόνια λοιπόν. 5,5 χρόνια. Σου λέω λοιπόν τώρα αυτά τα 5,5 χρόνια που έχουμε κρίση είμαστε πάλι 200 χρόνια μπροστά από τη Βουλγαρία. Με την κρίση τώρα που είμαστε. Δεν μάθει μάλλον. Εγώ λέω τι είπε γυναίκα πήγα να τέφερα. Και τι να κάνω. Μη σημάδεσαι με. Προβλημάτισε. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή αν πει κάτι ο Γιώργος να το μεταφέρω εγώ. Τώρα το όπως καταλαβαίνει θέλει να καταλάβει. Και συμφωνώ μαζί της είπες εσύ το εγκρίνεις. Άκου εδώ. Ο Μπερμπάτοφ στη Βέρεια πώς τον είδες. Λοιπόν, το μάτς έγινε καταρχήν για να σκοράρει ο Μπερμπάτοφ. Έγινε για να σκοράρει ο Μπερμπάτοφ. Δηλαδή, στο 0, καταρχήν, ένα μεγάλο μπράβο στο σκηνοθέτη του αγώνα. Όχι, δεν έγινε για αυτό. Ένα μεγάλο μπράβο. Στα γκολ του ΠΑΟΚ τι έγινε. Ένα μεγάλο μπράβο. Με το που γίνεται το 0-3, κατευθείαν δείχνει Τούντορ που λέει σήκωσέ τον. Κατευθείαν. Ήταν οι πιο ιδανικές συνθήκες για να βάλει ένα γκολ και να ξεκινήσει ο μήνας του μέλητος. Οπότε. Πώς τον είδε. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω. Τον είδα σε εκείνα τα 32 λεπτά εκεί που με έκαιγε. Και ο Φέργκισον μόνο που δεν έβγαλε το ριβόρ να το σκοτώσει. Το μάτι το έχω δει πάρα πολύ καλά. Και με τι το είδα, ξέρει. Με ποιον το είδα. Με τον Παοξή Σωτήρη Δασκαλάκη. Μαζί ήμασταν. Τον Νιόπαντρο, Σωτήρη Βίωνα από καλού απογόνου, Βίωνα Θόσπαρτο. Στην Αθήνα, παραμονή ACDC, το βλέπουμε με Βούλγαρου. Που κατεβήκαν για του ACDC. Σηκώνει τον Μπερμπάτοφ Φέργκισον και μου λένε Friend, now goal. Δίμηταρ γκολ. Λέω παιδιά, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Άμα σκοράρει από 30 μπύρες αύριο στο ΆΚΑ ο καθένας από μένα. Να μιλήσουμε από 30 σοβαρά. Να μιλήσουμε σοβαρά. Ρε. Τώρα, να μιλήσουμε σοβαρά. Ναι. Να κρίνουμε τον Μπερμπάτοφ για τα. Δεν ξέρω για τον Καρυπίδη. Μίλησα με τον Αναστόπουλο προχθές. Καρυπίδη, σου πω εγώ. Σου λίγο. Μου λέει σοβαρή κατάσταση την είδα Κωστάρα. Θεραμοφύλακα. Περίμενα, α πούμε. Λέω τι έγινε. Περιμένω την προκαταβολή. Προκαταβολή δεν έπεσε. Την άλλη θα πέσει. Θα πέσει, πιστεύω, ναι. Θα πέσει. Θαλαμοφύλακα. Θα την ανεβάσει την ομάδα ο Καρυπίδης. Και του χρόνου θα λείπει από τον Άρου Καρυπίδης. Δεν ξέρω. Θα την ανεβάσει η ομάδα. Εκείνο που δεν ξέρουν οι Αργιανοί. Είναι γιατί στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Τι έγινε ρε με την εκαθάριση. Ποιο την μπλοκάρει. Ο Φιμπόγκασον καταρχήν είπε. Όχι, να τον απαντήσω. Κάτσε, είμαι Γιάννη, μιλάμε. Ποιο μπλοκάρει την εκαθάριση, ρε Ταγάρι. Θέλει λεφτά η εκαθάριση. Λεφτά θέλει. Δεν θέλει. Πόσα θέλει. Καμιά, δεν ξέρω, καμιά 200.000, 200.000. 200.000. Δηλαδή θα ανέβει ο Άρης στην Άρθαν Υγή. Θα πληρώσει. Η ίδια ΠΑΕ. Θα πληρώσει. Θα πληρώσει. Καρυπίδης, θα πληρώσει. Ποιο θα κάνει εκαθάριση. Who knows, λέγε, σ' ακούω. Λοιπόν, καταρχήν για το μήνυμα εδώ, Φιμπόγκασον αυτό ήθελε να παίξει Champions League. Το είχε πει κιόλα. Αν έχω πρόταση από Champions League, θα πάω εκεί. Αλλιώ αργότερα στον πάω. Λογικό δεν είναι. Ο ένας θα παίξει Champions League. Τζόρνταν, sorry που διακόπτω, πρέπει να πήγαινε σε κάποιο ταξίδι μυστικό. Είχε πει το ρεπορτάζ ο Άνεσεν πριν γίνει η μεταγραφή του Μπερμπάτοφ. Δεν λέω ότι ο Μπερμπάτοφ είναι καψούρα του Σαββίδη εδώ και 2 χρόνια. Λοιπόν, για να ξέρετε, εγώ πέρσι, μετά το τέλος της εκπομπής από εδώ, πρώτα τον Ραπτόπουλο, πήγαμε στη Βουλγαρία 3 άτομα, τον είπα φεύγω για να μιλήσουμε με τον παπά του Μπερμπάτοφ. Ναι, πήγε και μίλησε με τον παπά του Μπερμπάτοφ. Λοιπόν, για να το φέρουμε να έρθει εδώ. Ο Τζόρνταν. Και μου λέει: εγώ άσε τις μαλακίες, κοίτα τις δουλειές σου να πούμε. Ναι. Και φύγαμε 3 εκεί πέρα. Κάτι αυτό δεν το πει, συγγνώμη. Τον πήρε ο Άρνεσεν για να πάνε να μιλήσουμε με τον Τζόρνταν. Μην μπερδεύεσαι. Όχι, δεν τον πήρε. Πριν πάει στη Μονακό, λέω εγώ.
Τον είχαμε καψό να τον φέρουμε στον ΠΑΟΚ από πέρσι, από προπέρσι. Ναι. Τον είχαμε να τον φέρουμε στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ, τον είχε ο Σαββίδης, ναι. Τον το γούσταρε ο πρόεδρος. Ο Σαββίδης, ναι. Και επειδή έφτιανε μεγάλες προσπάθειες, είπαμε να πάμε μερικοί εκεί να ψήσουμε τον μπαμπά, να τον μιλήσουμε, μήπως και τον επηρεάσουμε. Σε λατρεύω, ρε φίλε. Βάτε πάνω. Γεια, σε λατρεύω, σε λατρεύω. Αυτό που το ξέρει από μένα. Γιώργο, δεν πρόσεχε, φίλε. Αυτό ειλικρινά δεν ξέρει. Όσοι ακούνε ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ πρέπει να τα παρατήσουν τώρα όλοι. Γιατί να τα παρατήσουν τώρα όλοι. Τώρα περίμενα σήμερα. Είναι το μόνο που δεν περίμενα να ακούσω. Δηλαδή, συγγνώμη, νιώθω ο τίποτας, ειλικρινά. Είναι σε παραδέχομαι. Είναι οι ίδιοι που πήγαν το παραδέχομαι. Το σαγοράκι άστατο, να παραιτηθεί από το βουλευτικό σώμα. Μια δεν ρυθμίσει η Νέα Δημοκρατία τα χρέη. Όπα. Τέλος πάντων. Και ενώ είναι άλλο κομμάτι. Ο Τζόταν Ζαγοράκη και τέτοια. Ναι, πήγανε, βρήκαν τον Ζαγοράκη, λέει αυτή. Πήγανε 20 άτομα γνωστοί μου, μερικοί από αυτούς. Τον βγάλαν συστικά και είπε θα πιέσω για τα χρέη. Όχι, όχι, δεν είπε αυτό. Θα πιέσω, λέει, να καθαρίσουν τα χρέη, ομάδα. Όχι, δεσμεύομαι, είπε. Ναι, και τον είπαν οι γνωστοί, ας πούμε, η παρέα. Ήταν λογιστές, ήταν, ξέρω εγώ. Μορφωμένοι άνθρωποι. Δικηγόροι και αυτοί, ναι. Ναι, μορφωμένοι. Γιατί αφιβάλλεις και αυτό. Όχι, δεν είπα. Και του λένε σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, λέει θα παραιτηθώ. Ναι. Δεσμεύτηκε. Ναι. Λοιπόν. Βέβαια, ναι, βέβαια, ναι, τόλμησε. Αμα, Νίκο, πάνε προηγούμενο μήνυμα. Βέβαια, ήταν δύσκολα πράγματα. Έχω μάθει εγώ ότι πήγε στο Σαββίδη και τον είπε ότι να παραιτηθεί. Και το λέω Σαββίδη, όχι, δεν παραιτηθεί, συνέχισε. Λοιπόν, τα χρέη, εν πάση περιπτώσει, καθαρίσανε και εδώ δικαιωθήκαμε για τα χρέη. Καθαρίσανε τα χρέη. Και εδώ δικαιώθηκε ο Τζόρνταν που τον κυνηγούσα του όλη τη ζωή. Δεν καθάρισε ο Ζαγοράκη. Λοιπόν, τα χρέη. Τι να κάνει. Δεν παραιτήθηκε όμω. Προβληματικό του είναι. Προβληματικό σου είναι γιατί είπε θα τον παραιτήσουμε. Εγώ θα τον παραιτήσω. Το πρόβλημα. Θα απολογηθώ και για εκείνον τώρα. Τι πρόβλημα είναι, τι πρόβλημα λοιπόν, είναι. Λέγε ο Μπερμπάτοφ, πώς ο Μπερμπάτοφ, κοίταξε να δεις. Αγωνιστικά τι να το κρίνουμε, έδειξε ότι ξέρει. Τίποτα δεν άσε τώρα. Θα τα κάνει τώρα. Ο Πέλκας μια παλιά να τρέξει όπως λοιπόν, έτρεξε στο πρώτο γκολ. Εγώ θέλω να πω ότι. Πώς το λένε ο Σέντερφορ, το ξεχνάω. Άκου. Με λίγα λόγια θα το δούμε, κύριε. Ο Τόρες κάνει το σπρίντο, ο Τόρες πλασάρει ένα 0. Τον έβαλε να εγκληματιστεί λίγο με την ατμόσφαιρα. Με την ατμόσφαιρα και με το. Για να τον έχει έτοιμο με την ΑΕΚ, σου πω εγώ τι θα γίνει. Άκου τώρα λοιπόν. Εγώ τον είδα πολύ πίσω. Καταρχήν. Πολύ πίσω. Καταρχήν είστε όλοι ξεφτύλες. Εμείς. Εσείς που λέγατε για τον Όλσεν. Ναι. Είδατε ο Όλσεν έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση. Χθες. Είσαι εδώ μεγάλο ταγάρι. Εγώ. Και όποιος. Έδειξε λοιπόν, άκου τώρα, άκου. Όποιος. Έδειξε ότι έχει προσόντα και αντανακλαστικά. Ακλαστικά έχει. Ναι, βεβαίως. Όποιος γράψει, πει στα ραδιόφωνα την εμφάνιση του Όλσεν, ή στημένος είναι, ναι, ή τα παίρνει. Λοιπόν. Όχι, ήταν καλή, πολύ καλή. Γιατί ρε. Καταπληκτική εμφάνιση έκανε. Δεν έχει τεχνική. Στη Βέρεια ήταν. Δεν έχει τεχνική. Φανταστική εμφάνιση έκανε στη Βέρεια. Δεν έχει τεχνική στις αποκρούσεις του. Άρτσιμπουργκ και λίγο. Εντάξει, σαπατσούλ. Βολεϊμπολίστας είναι. Και μέχρι τη μικρή περιοχή τερματοφύλακας είναι. Εξ επαφής ούτε απέκτησε. Πήρατε παλτούδια. Τέλος πάντων. Χειμωνιάτικη. Πες το. Όπα, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Το ίδιο και για τον Μπέλγα. Το ίδιο και για τον Μπέλγα. Που περιμένω, ο Πέλκας έγινε ένα μαγικό δεκάρι να πούμε και τον είδε στις κάτι. Επειδή έχω τρέλα με βόρειους γκολκίπερ και ψηλούς. Λοιπόν, ο Πέλκας, με τον Πέλκα θα πάτε, μας έλεγατε να πούμε. Μισό. Ο Άρνεσεν, ο μεγάλος παράγοντας και ιστορίας. Βεβαίως. Ο Πέλκας, τον φέρατε τον Πέλκα για να το δώσετε δανεικό. Και κατά λάθος έμεινε. Κατά λάθος. Ένα ευχαριστώ στον Γιώργο Δόνη. Κατά λάθος. Πείτε το Δόνη ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ στον Γιώργο Δόνη. Είστε καλά. Ρε, είστε καλά. Ξέρετε από μπάλα εσείς τώρα. Ναι, βέβαια. Είστε καλά, ρε. Ναι. Με το Δόνη δεν τον είχαμε και το δώσαμε δανεικό και δεν μπορούσε να κάνει. Λουκουμάδες Μαργαρίτη, η νέα μηχανιώνα. Ζωγραφίζει αιώνες. Αρρώστια. Με παγωτό απάνω, σιρότη και τέτοια. Ναι, βέβαια. Μετά το Δόνη δεν το δώσαμε στην Καλαμαριά, ρε. Είστε καλά. Το θυμάμαι, ναι. Μετά την Καλαμαριά δεν το δώσαμε σε Τούμπαλ. Εκεί πήρε τα παιχνίδια. Φανέλα με νούμερο 10. Έλα, ρε Μαρία. Τώρα εδώ ένα ευχαριστώ, ρε φίλε Πέτρο. Ευχαριστώ, ρε. Να είσαι δίκαιο. Δεν θα με τρελάνεις τώρα. Yeah. Ο Πέλκας γύρισε μεταμορφωμένος από την Πορτογαλία, ρε φίλε. Λοιπόν, τέλος. Καθίστε καλά τώρα. Τέλος. Γιώργο, ναι, λέγε. Καταρχήν αυτό ήθελα να το πω. Ναι. Πήρατε την πουχιά από το στόμα. Εγώ θα έλεγα ένα μεγάλο μπράβο στον Γιώργο Δόνη, ο οποίος μας στεναχώρησε σε πάρα πολλά πράγματα. Άστον αυτό να πιάνει το κεφάλι του. Τουλάχιστον θα μπει το όνομά του ότι έδωσε τον κατσικά center back είχε ο Δόνης. Κάθε εβδομάδα τραυματιζότανε, δικαιωθήκαμε. Το παιδί έχει θέμα. Εάν δεν πήγαινε σε Τούμπαλ, θα γυρνούσε έτσι ο Πέλκας. Σε ρωτάω εγώ. Ποιος? Πέρσι γιατί δεν έλεγες για τον Πέλκα, ρε μεγάλε. Για τον Πέλκα, ναι. Γιατί έπαιζε στον ΠΑΟΚ ο Πέλκας πέρσι. Δανεικός δεν είναι, γιατί δεν έπαιζε στον ΠΑΟΚ πέρσι. Έλατε.
Τι έλατε! Το Θεό και την Παναγία, ρωτώ. Γιατί δεν έπαιζε πέρσι. Θεό και την Παναγία. Προπέρσι, γιατί δεν έπαιζε. Να σου πω, δεν ξέρω. Γιατί λες ευχαριστώ τον Δόνη τότε. Λέω τον ευχαριστώ γιατί ο Δόνης τον ανέδειξε. Ποιον ανέδειξε, ρε. Δεν ήταν έτοιμο για τον Πάο, ρε φίλε. Πήρε παιχνίδια να πούμε. Μάκη Χάβο. Πήρε παιχνίδια. Μάκη Χάβο τον έβαλε πρώτη φορά. Τέλο πάντων. Λοιπόν, Χάβο έβαλε δεκάδα τον Κάτσε. Είτε μα αρέσει. Ωραίο μήνυμα. Ο Μπερμπάντοφ είναι μεταγραφή αεροδρομίου. Θα δούμε αν γίνει ουσία. Σωστό, μπράβο. Στον Πάο, μα αυτό είπα. Στον Πάο έχει νόημα η παρουσία. Τι είδατε στο 352. Τι είδατε στο 352. Ψυχολογία στον κόσμο. Έβγαλε τον Γκλάους. Έβγαλε τον Γκλάους για να βάλει τον Μπερμπάντοφ. Δεν έβγαλε τον Μακ. Δυσκολεύονται να παίξουν αυτοί οι δυο μαζί. Σωστό, Δεν είναι έτοιμος, ρε φίλε. Λοιπόν, καταρχήν, για τον Μπερμπάντοφ. Ναι. Κανένας δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει την ποδοσφαιρική του αξία. Είναι γνωστή ποια είναι, δεν μπορώ, εγώ δεν θα του κάνω τον απανταδόρο. Φυσικά εννοείται ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να σκεφτώ ούτε την ιδέα ο Μπερμπάντοφ να γίνει σαν τον Σαβιόλα, σαν τον Αφελάη ή ακόμα χειρότερα σαν τον Αμορόσο, σαν τον Σινιόρι, σαν όλους αυτούς τέλος πάντων που ήρθαν εδώ πέρα με τη λογική ότι και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτό θα το δείξει, πώς το λένε, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις, θα το δείξει το μέλλον. Καταρχήν για μένα ο παίκτης θεωρώ ότι με τη Βέρεια δεν έπρεπε να μπει να παίξει. Δηλαδή αυτό που έγινε για λόγους marketing έγινε καθαρά. Ωραίο, μ' αρέσει. Σωστό. Για τίποτα άλλο. Για τους 3.500. Ανέτοιμος. Καταρχήν δεν γίνεται. Αλλά. Οι ίδιοι ρεπόρτερ του ΠΑΟ να βγαίνουν και να λένε ότι ο παίκτης είναι ανέτοιμος 20 μέρες. Ναι, και ξαφνικά ο παίκτης να μπαίνει να παίζει. Και τώρα πρέπει να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Έτσι, σωστό. Κάτσε, ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Όχι, όχι, να τελειώσω. Μισό λεπτό να κάνω μια ερώτηση σε κάνω πάνω σε αυτό. Οι ίδιοι ρεπόρτερ του ΠΑΟ και είπαν ότι δεν είναι έτοιμος. Τι είναι ανέτοιμος, είπα. Είναι ανέτοιμος. Ναι. Ξέρουν καλύτερα από τον προπονητή, δηλαδή. Έτσι τους λέγανε, ρε. Έτσι, μπορεί να μην τον είπαν έτσι. Το θεώρησε ο προπονητής. Τώρα, πάμε στα ιατρικά. Γιώργο, μόνο πάνω σε αυτό ένα πόλι. Γιώργο, πάνω σε αυτά που λες. Να πούμε κάτι με τον αντιχήσουμε όμως. Φίλε, δεν του δώσαν τίποτα οι συμπαίκτες του. Ναι. Σαν να πήραν γραμμή από κάποιον, μην του δώσεις πάσα, τον ξεφτυλίσανε. Ναι. Ποιον? Ο Πέλκας, η πιο εύκολη κάθετη μικρή 1,5 μέτρο, την περιμένει, δεν του τη δίνει. Ναι, δεν πήρε πάσα. Ο Κίτσιου περιμένει σε θέση της μία ώρα, ζητάει έτσι και κάνει σουτ. Συμφωνώ. Μην τον αδικήσουμε. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Τον ξεφτυλίσανε. Και ακόμα καταρχήν αυτό δεν το κάνανε για πώς το λένε επίτηδες, το κάνανε γιατί είναι εκτός παιχνιδιού ο παίκτης. Δεν είναι ούτε σε μία προπόνηση μέσα. Δεν είναι σε προπόνηση στο σύστημα κι αυτά. Τώρα. Εγώ εκείνο τον καρκίνο θέλω να αναφερθώ στον ΠΑΟ, που φυσικά εννοείται κανένας εδώ δεν είπε τίποτα και δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και τον κύριο εκεί απέναντι. Σε αυτόν τον καρκίνο που έχουμε με τα ιατρικά, ήρθε ένας παίκτης στον ΠΑΟ καλός ή κακός και σακατεύτηκε και έμεινε πόσο καιρό έξω. Ούτε από μαρκάρισμα, ούτε από τίποτα, έτσι. Λες και τον βάλανε τον Τζίμιροτ. Λοιπόν, τι γίνεται, εγώ περιμένω φέτος, εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να είμαστε σαν την ΑΕΚ. Που κυβερνάει εκεί πέρα, εκεί ο γιατρός, ο αεξής, δεν ξέρω τι, και αυτοί έχουν 10 τραυματισμούς κάθε χρόνο και κάθονται σαν τα βόδια και σχήμουν το κεφάλι και λένε φταίει το ΆΚΑ και φταίει ο αγωνιστικός χώρος και τους κοροϊδεύει ο άλλος εκεί πέρα. Εμάς, εγώ με τον καινούριο τεχνικό διευθυντή, θέλω να σταματήσει αυτό. Δεν λέω, εγώ δεν ξέρω ποιος θέλει, αλλά να ζητήσει ευθύνες, ούτε κατηγορώ τον τεχνικό διευθυντή. Να βγει αύριο και να ζητήσει ευθύνες. Να πει ρε παιδιά, πώς τραυματίστηκε αυτός ο παίκτης. Μπουνιές παίζατε στην προπόνηση, box. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πάρει τέτοιο τραυματισμό. Χωρίς, γιατί κάνουμε και εμείς προπονήσεις, τρέχουμε αναστεχνικά και τέτοια. Χωρίς να το δείξουν τα εργομετρικά. Χωρίς να πει κάτι ο γιατρός. Να μου λέγεις ότι μπήκε και ήρθε μέσα ο δεν ξέρω ποιος αμυντικός της Ξάνθης και του τράβηξε ένα κλότσο και τον άφησε ανάπηρο. Να σου πω εντάξει. Αυτός τραυματίστηκε μόνος του. Εκεί που έπαιζε ξαφνικά σήκω στο χέρι και δεν μπορώ λέει, να παίξω άλλο. Αυτό για μένα είναι το μοναδικό κατακριτέο. Τώρα από εκεί και πέρα για τον προπονητή. Ο ΠΑΟΚ δείχνει για μένα ότι έχει έναν ωραίο προπονητή. Εμένα μ' αρέσει. Είναι κρίμα που τον αφήνουν με αυτό το υλικό, να μην το πετάξει ο κόσμος στα λιοντάρια. Με αλλά την περιγραφή του Μπερμπάντοφ το πετάνε στα λιοντάρια. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε αν πλακωθούν οι δυο τους, ποιον θα στηρίξει η διοίκηση. Ποιος να πλακωθεί. Ο Τούντορ με τον Μπερμπάντοφ. Γιατί είναι δύο δυνατές προσωπικότητες. Και ο Τούντορ δεν ήταν καστρίπιος. Ναι, γιατί να πλακωθούν. Δεν είναι για το πιο έρημο παιδί. Μεγάλος ήταν και ο Τούντορ. Ξεπληροφορώ για μένα ήταν και μεγαλύτερης αξίας από τον Μπερμπάντοφ. Γιατί να πλακωθούν. Σαν παίκτης, έτσι. Ναι, παιδί μου. Γιατί σε να πλακωθούν. Μπερμπάντοφ με Τούντορ σε αναλογία δεν θα δει κατάλαβε. Ναι, θέσεις. Φυσικά. Ναι. Νοήτα, ρε, φίλε. Καλά, τι συγκρίνουμε. Είδες, νοήτα, ρε, φίλε. Δηλαδή οι προσωπικότητες πλακώνονται. Μπορεί να μην χωρέσουν δύο μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή, όταν οι έντονες προσωπικότητες πλακώνονται. Ο Μουρίνιο πλακώνεται εκεί πάνω με τις προσωπικότητες. Ναι, θα σου πω καλά. Για το Μουρίνιο καταρχήν, επειδή ακούω τι λέτε. Ο Μουρίνιο βγήκε και έκανε το γιατρό στην ομάδα και αυτό τα πλήρω.
πληρώνει αυτά. Είπε, αυτά που κάνει τώρα που δεν έχει βαθμό η Chelsea. Βγήκε και είπε ότι έλα μωρέ, πολλοί τους νταντεύουν. Και τα πήραν οι παίκτες. Σου λένε κάτσε ρε, τι κάνει αυτό. Γι' αυτό δεν έχει βαθμό η Chelsea. Φυσικά γι' αυτό δεν έχει. Σε δύο μήνες θα είναι πρώτη η Chelsea. Εντάξει, θα δούμε αν θα είναι πρώτη. Άλλο. Λοιπόν, άλλο. Στήριξη φυσικά στον προπονητή. Στήριξη στη διοίκηση. Εννοείται αυτό γιατί είναι αρχή. Εγώ φέτος, να πω την αλήθεια, το λέω την πρώτη εκπομπή. Δεν περιμένω και κανένα τίτλο να μην πάρουμε. Δεν θα στεναχωρηθώ γιατί βγήκε επίσημα η διοίκηση της ΠΑΟΚ, της ομάδας μου, και είπε ότι το πλάνο που εφαρμόζει η ομάδα είναι πλάνο τριετίας. Εγώ θέλω να δω την ομάδα λοιπόν σε ένα πλάνο τριετίας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να φέρει παίκτες οι οποίοι θα αφομοιώσουν ένα σύστημα και θα παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Και άλλους παίκτες θα φέρει. Που λέει, όχι, πολύ καλό μήνυμα που λέει φτάνει πια με τα πλάνα τριετίας. Ας το πάμε χρονιά με χρονιά. Το ίδιο είναι πολύ καλό. Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε όμως ότι ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος με αυτή την οτροπία έχει δουλέψει σε όλες τις ομάδες. Χρονιά με χρονιά δεν πάει ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Χρονιά με χρονιά πήγαινε κάθε χρόνο και είδαμε που κατέληξε. Μας έχετε πρίξει με αυτή την. Από την πρώτη αγωνιστική κράζει, δεν το βλέπεις. Καλά, κράζω, συγγνώμη, αλλά λέει στήριξη. Μισό λεπτό. Πες μου που έκραξα. Γιατί έχεις σοβαρό πρόβλημα. Τέλος, δεν πρόκειται. Συγχαρητήρια στην Ξάνθη. Τι είπα, δεν μπορούσα να καταλάβω υλικό, τι λάθος εγώ, τι κράξη μου έριξα. Συγχαρητήρια στην Ξάνθη που με πολύ μέτρο υλικό. Είναι ομάδα του προπονητή, η οποία λέει ομάδα δεν έχω, ομάδα δεν έχω μεγάλη σε παίκτες. Φτιάχνω μια τακτική ερέρα, δεκαετία 60, και προσπαθώ να κλέψω τα αποτελέσματα. Έχει παίξει τρία μάτς. Με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ στην Ξάνθη και με Ατρόμητο. Τρεις πρωτοκλασσάδες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και δεν έφαγε γκολ. Είναι σφιχτή, ε. Λοιπόν. Τι έγινε, δεν μ' αρέσει αυτό. Έλα, δεν μ' αρέσει. Έλα λίγο, έλα κάτι να ζέψω. Ghost Club λέει και τα λοιπά. Ναι, τι έπαθε. Έχει χαιρετισμού που μας βλέπει. Σε λένε παιδί να πάρει κάτι. Ο Γορίλας. Ο Χάρης Οριανός. Ο Χρήστος ο Γκάλης. Ναι, χαιρετισμού σας. Αυτό τη δάχτυλα καλά με τον κόκκινο. Πάντως, παιδιά, ένα σχόλιο για με τα γραφή του Μπερμπάτ. Λέγε, ρε, τι υπάρχει πέντε, τι υπάρχει. Χαιρετούσε Χρήστο Γκάλι που μα λέει. Μην ξεχνάμε ότι έχουν έρθει πολλέ φορέ ονόματα γνωστά και άγγελο χρόνια. Ναι. Και δεν έχουν πιάσει. Αυτό που είπα. Λιγότερο εμπορικά. Δηλαδή, εγώ να θυμίσω ότι είχαμε φέρει μια χρονιά τον Γκούντιοσεν και σπάει το πόδι του τέταρτη αγωνιστική. Που λένε πεκτούρα. 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 Τα ντουζένια τη Τσέλσι. Λατρεμένη Τσέλσι εκείνη. Λατρεμένη Τσέλσι. Μάσε ρόστερ Τσέλσι τότε και όχι σήμερα. Για μηδέν την παρτίδα. Να κάνω μια παρένθεση, Γιώργο, τελευταία πενταετία παίζει με την ίδια τετράδα στην άμυνα. Εντάξει, δηλαδή κάτσε. Φίλε, να πω κάτι. Σε γυναίκες, επειδή σκαλίζω πάρα πολύ το θέμα κάθε Δευτέρα στην εκπομπή, κάθε Τρίτη στην εκπομπή με αυτό. Ποιο? Γυναικείες παρουσίες. Πού? Με διαφορά τελευταία πενταετία γήπεδα Super League, Αγρίνιο και Γιάννηνα. Ναι, όντως, το Αγρίνιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Τούμπα, μεγάλη απογοήτευση. Από πλευρά γυναικείας παρουσίας. Έχεις πάει σε Τούμπα? Μεγάλη. Στα κοντινά. Γιατί στο Αγρίνιο πήγατε, φίλε. Λείπει. Στα κοντινά στην τηλεόραση. Λείπει. Στα κοντινά παίρνουν μια όμορφη γη και τη δίνουν. Λείπει ο Άρης από την Αλφα Εθνική. Ναι, για τις γυναίκες. Πολύ ωραίες, βεβαίως. Ναι, Χαριλάου, ναι. Λιφοπάζα. Δηλαδή εσείς έτσι κρίνετε με τα κοντινά. Στο γήπεδο. Ρε φίλε, κάνει 30 κοντινά στα. Γιάννη να πάω και μου έχει φύγει η μασέλα από τις γυναίκες που έδειχνε. Τι να κάνω, πάω και στα Γιάννη να το πάω. Και το μάτζ έτσι από το. Γιώργο, συγγνώμη, λέω κάτι παρανοϊκό. Κοίταξε πώς πήγε εκεί. Βελτιωθεί. Εγώ μίλησα και μου είπε ότι κράζω. Αυτό είναι το γυναίκα. Έχουμε τον Μάρι την παιδιά. Πού να βγάλει. Αλλά. Μαλαματίνα. Μαλαματίνα. Λοιπόν, 2-31-05-40-601. Μία γραμμή έχει ούτω ή άλλω. Όποιο μπαίνει και πιάνει, μιλάει σίγουρα. Οι άλλοι δεν χρεώνονται. Εντάξει. Τι λέει. Μην το βγάλει το μήνυμα, μην το βγάλει να το γράψει με τα γραφή προμαχώνε. Το χωριό στα σύνορα. Πιο κάτω έχω κάτι συγγενείς της Καλησπερίζωσης. Στη Σοσάνδρα, Τζορδάν. Σοσάνδρα πηγαίνεις, πηγαίνεις. Αυτά που τους είπα εγώ θα βγαίνουν σε μήνα. Με τα γραφή προμαχώνε, ας το προηγούμενο. Αρβανιτίδη τους είπα στον Άρη πριν από 8 μήνες τον φέρανε. Άλλο πάλι αυτό. Έγιναν εκλογές, βγήκε και μετά τον καθαρέσανε. Εκεί δεν γίνονται. Αρβανιτίδη κοιμηθήκαμε με καρυπίδη ξυπνήσαμε. Δεν πλήρωσε διόδια. Τι έγινε με τον φίλο του Καλατζίδη? Τα λεφτά δεν τα θέλει αυτός τώρα. Ποια λεφτά? Κάτι λεφτά που έβαλε. Άγγελε Αντωνόπουλε το μωρά. Γιατί δεν μιλάει? Τι δεν μιλάει, τι να πει? Τα λεφτά, τώρα το βλέπω δεν μιλάει, γιατί? Τι να πει? Ποιος τα παιδιά? Τα λεφτά ρε που έβαλε στην ομάδα, στον Άρη, δεν τα θέλει. Λαϊτζίδης, ναι. Τον Κάλλας. Τα χαρίζω, δεν είπε, τι είπε? Ποιο αυτό θέλεις? Γιατί πώς τα χαρίζει? Μέχρι τώρα όλο καλοκαίρι φώναζε τα λεφτά που έβαλε. 850. Κάτι. Μαζί με τον Καρυπίδη κάναν τα λαβέρα. Να μην πει ο Αρβανιτίδης, τι να υπενήσω με κάτι. Απλά είναι τα πράγματα. Ο Καλογέρης πού είναι, ρε φίλε? Πες, θα παίξει. Γιατί παίζει?
Του πήγε να ρίξει τη Βέρεια. Γιατί παίζει. Ναι. Ε? Ναι. Γιατί παίζει. Ε. Γιατί. Τι θέλει δηλαδή. Ναι. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Έλα, μάρε. Έλα, 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 διάλειμμα. 5-40-600 ευρώ πάνω. Άντε παρασκήνιο. Χαϊβάνι, πάρε τις γραμμές. Ε, Χαϊβάνι. Στον αέρα είμαστε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, Ραπτοπούλε. Γεια σου, φίλε. Ναι, γεια σου. Καλή σεζόν έχουμε. Μακάρι. Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι, φίλε. Ναι. Μακάρι, φίλε. Ένα ονοματάκι και ομάδα που υποστηρίζετε, ρε παιδιά, για να γράφουμε γρήγορα. Όχι, κάτι, επειδή είχα ακούσει τον Κώστα κάτι για τις εκλογές στο ραδιόφωνο. Θα ήθελα να πω τι έχεις ένα αντίον του Κουκουέ. Άντε, καλή αρχή. Κουκουέ. Ναι, αυτός που παίρνει και βρίζει. Πάμε παρακάτω, πάμε. Τι έβρισε τώρα, ρε παιδιά, τι είπε. Εμείς είμαστε εναντίον των κομμάτων που πηγαίνουν απλά για να πάρουν το μεροκάματο. Εμείς θέλουμε κόμματα που να μπαίνουν πρωταγωνιστικά. Δυναμικά. Φιλέ, να μπαίνουν δυναμικά. Εσύ που τώρα, τηλέφωνο. Αυτοί που τα κόμματα τα οποία θέλουν να πάρουν τα 6% να πάρουν την προμήθεια. Άστο. Για τον Κουκουέ δεν είχε τίποτα. Κοίταξε, αν ήταν ο παδός του Κουκουέ, είσαι το μοναδικό πράγμα που έκανε το Κουκουέ και ήρθε πρώτο. Το μοναδικό, το ότι πήρες πρώτος τηλέφωνο. Το μοναδικό πράγμα. Πάμε, έλα. Το μοναδικό πράγμα που κάνει πρώτο. Καλημέρα. Είναι προαποφασισμένη, θα γίνει η κολεγία μεταξύ των δύο. Πάμε, ναι. Καλημέρα, Γιάννος, από την Αττική. Στις μπαρίκες, ραφίνες, ξέρεις να ξαναπάς. Καλή σεζόν να έχετε. Το μήνυμα το προσπεράσετε έτσι δύο φορές ως λαγκιόλας. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Καλή ζωή. Τι ωραία πράγματα και τι ωραία σωματεία είναι αυτό, τι ίντρικα είναι, τι σας παίρνεις, τι συνέστημα είναι αυτό που βγάζεις. Λοιπόν, η ζωή στον Άρη δεν είναι ποτέ ανιαρή. Ναι, τσακώνονται, ρε, είναι αυτό. Τσακώνονται οι οπαδοί μεταξύ τους. Μετά από τρεις μέρες τα βρίσκουνε. Με παίρνουν τηλέφωνο και τι μου λένε. Εμείς, Ραπτόπουλε, ποτέ δεν μαλώσαμε. Λέω δηλαδή, εάν λέει κάτι με μονωμένα γεγονότα, σαν χλαμάρες. Ούτε ραντεβού για ξύλο, δώσε μου ούτε τίποτα. Όχι, τι ποτέ. Να πω, ρε, ξέρω, μεγάλο τι να πω, βγάλω άκρυλο μαζί σας. Δεν μπορώ να βγάλω άκρυλο μαζί σας. Τώρα πάμε λίγο στα φρέσκα ψωμιά. Πάμε στα φρέσκα ψωμιά. Βλέπουμε ότι Ντούνης... Χαίρο πολύ. Τι σε είπα. Ρόβας, Αμπινάικ, μείναν ελεύθεροι και αρεθιά να τους συμπάμε. Ντούνης, ο Πεταβράκης που είχε έρθει το καλοκαίρι. Ότι η νέα διοίκηση έχει κάποιες προστριβές ή κάποιες φιλίες με την παλιά, η οποία δεν έκανε την εκαθάριση. Το ξέρουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι φαίνεται ότι αυτό το σωματείο τελικά δεν έφυγε από το παλιό καθεστώς, αλλά έμεινε στα ίδια. Υπενήσεστε τώρα ότι ο Κάλλας, ο Καλετζίδης και ο Καρυπίδης γίνανε ένα κόμμα για να φάνε τον κύριο Αρβανιτίδη. Υπενήσεστε. Και ένα κόμμα και οικουμενική κυβέρνηση και συγκυβέρνηση και όπως θες πέσω. Μάλιστα. Ο Καλογέρης, πού παίζει ο Καλογέρης, πες μου. Ας τον Καλογέρη. Πού παίζει, το παιδί του Καλατζίδη, πού παίζει. Στον Άρη. Και πώς είναι δυνατόν να παίζει στον Άρη τώρα ο Καλογέρης, αφού έφυγε ο Καλατζίδης από εκεί. Ο Καλογέρης. Υπήρχε περίπτωση ο Καρυπίδης που έχει τη Βέρεια, να πάρει τη Βέρεια και να κρατήσει τον Καλογέρη στον Άρη. Αυτός που πήγαινε να πούμε και κατέθεσε για να ρίξει τη Βέρεια. Ναι, ρωτάω εγώ τώρα. Ναι, αλλά δεν κατηγόρησε τον Καρυπίδη, κατέθεσε τον. Τη Βέρεια, ρε φίλε, θα έπεφτε η Βέρεια, ρε φίλε, το ξέρεις. Ναι. Θα υποβιβαζόταν η Βέρεια. Όλο το καλοκαίρι έτρεχε στα δικαστήρια. Αυτά με τον Γκάχαν, ποιος είσαι. Αυτά αλλού. Εγώ ξέρω τι γίνεται. Χεσμένη την έχει τη Βέρεια ο Καρυπίδη. Ναι, αλλά τότε ήταν στη Βέρεια. Τότε ο Καρυπίδης ήταν στη Βέρεια. Όταν ο Καλογέρης έβγαινε κατάθεση στον αυτό να ήταν στη Βέρεια. Ήταν κέφαλε ο Αρβανιτίδης ήταν τότε. Το καλοκαίρι, ρε φίλε, πού ήταν ο Καρυπίδης πρόεδρος. Στη Βέρεια δεν ήτανε. Φέτος το καλοκαίρι, πού ήταν πρόεδρος. Αν έπεφτε η Βέρεια, με ποιο πρόεδρο θα έπεφτε η Βέρεια. Άστο να μιλήσει, ναι. Άστο να μιλήσει, ναι. Πού θα μιλήσει, λέμε το γεγονός τώρα. Ναι, να πάει Κερκυρά. Ναι. Αλλά επειδή είδε ότι βγήκε το καθεστώς Καρυπίδη, όπα σου λέει, εδώ πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Και ο Καλογέρης και ο Γκόγιας. Και τα λεφτά θα του τα δώσει πίσω, ναι, του Καλαϊτζίδη. Ναι. Στον πάτο ξέρεις. Και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν του Δημήτρη, όλοι σου λέει τώρα εδώ, κάτσε φιλικό πάλι. Κοίτα, σκαλίζεται, ρε. Θα ανέβει η ομάδα. Θα έρθει ο Αναστόπουλος. Θα πάρει τους παίκτες. Θα έχει τους διαιτητές. Θα έχει την καλή μαρτυρία από τον κύριο Σαββίδη και την Αθήνα από τον Ολυμπιακό. Αφήστε τον άνθρωπο να δουλεύει. Ναι, αλλά. Ναι. Εμένα, τι θέλετε να πούμε, ναι. Όταν βλέπω ένα σύζυγο γνωστής γυμνάστριας που έχει αλυσίδα κατασημάτων γυμναστηρίων στην Αθήνα να ξαναγυρνάει σε γνώριμα εδάφη. Ναι. Και τον είχε διώξει ο μεγάλος Σωκράτης, ξέρεις για ποιους λόγους. Ναι.
τότε, ναι. Εμένα αυτό με πονηρεύει. Και όταν βλέπω πρώην παίκτες της ΑΕΚ με τέτοιο πάθος και ζήλο να επιστρέφουν, ναι. Και ξαναβλέπω το Γιάννη να ξαναγυρνάει, ναι. Είναι θεματάκι. Κόντι. Πρέπει να ξαναψαχθεί το θέμα. Ποιο θα ψάχνει τώρα, δηλαδή δεν είναι τόσο άγνωστο όπω ο Μπέλκο. Αυτό το φουκάρα τον Άρη να ζήσει λίγο, ρε. Άστα ναι, το φουκάρα να πούμε. Ναι, και. Φουκαραδάκο. Ναι. Για τον Μπέλκο να μην πείτε ευχαριστώ στον Δόνι. Σε ποιο να πούνε. Στον κύριο Πολ Κουτσολιάκο. Ναι, εσύ παρά είσαι πονηρό τώρα. Πάρα πολύ. Πήγε στην πόλη αυτή. Ποιο Μπέλκαρε. Ήρθε το καλοκαίρι ο Πέλκας στον ΠΑΟΚ για να τον ξαναδώσει ο Δανικό. Γιατί να τον ξαναδώσει, επειδή... ήρθε για να τον δουν, να τον δούνε τι εξέλιξη είχε. Δεν έγινε με σχέδιο. Όλοι οι δανεικοί γύρισαν πίσω. Κατά λάθος τους βγήκε. Δεν υπάρχει λάθος. Χωρίς σχεδιασμό τους βγήκε ο Πέλκας. Τα ταγάρια τώρα. Και τώρα θα πάνε να βάλουν Πέλκα, Κλάους λέει και Μπερμπάντο. Ο Όλσεν δεν έκανε τίποτα σπουδαίο, ρε φίλε. Τρεις αποκρούσεις έκανε εκεί πέρα. Τρεις αποκρούσεις έκανε εκεί. Άσε ρε τώρα. Εγώ απλά φίλε γουστάρω ψηλούς και βόρειους. Ναι. Τον πιστεύω τον άνθρωπο. Το πιστεύεις. Γουστάρω ψηλούς και βόρειους. Και αντανακλαστικά έχει μου δείξει και σωματικά προσόντα. Πάρτο στο Καραϊσκάκι και στο Άκα. Τον πάρω και στο Καραϊσκάκι. Και στο Καφτατζόγλιο. Λοιπόν, για γάμα εθνική ο Παύλος ο Μυροφορίδης είναι καλή λύση. Ναι, αλλά η αλαζονία του τον έκανε να μείνει άνεργος γιατί ήταν τον πάρει Σπάρτη και ζήτησε πενταετές συμβόλαιο. Πού πας ρε Μυροφορίδη στη Σπάρτη. Ναι, αλλά το καθεστώς που έχει τώρα Άρης λέει ότι πληρώνει και είναι συνεπής. Δεν γίνεται τον πάει. Τώρα είναι αργά, τώρα πήγε ο Σέρβος, δεν έχει τώρα, άστο. Πάει, το πουλάκι πέταξε. Ήρθε ο Ήλια τώρα πάλι. Πώς θα γίνει, για. Πώς θα γίνει, για. Και πάλι κάβες, έτσι σωρίες, πάλι τα ίδια, έτσι. Έτσι, τα λέμε. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζονται ρε φίλε ο Καλατζίδης. Τον είχε προπονητή ο Αρπαντίδης εκεί. Ο Καρεπίδης είναι από το Αγγελοχώρι, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζονται. Με στέλνεις και μήνυμα, μωρέ. Ποιο Αγγελοχώρι, ρε. Πόδο από την Ειρηνούπολη είναι. Βρε. Εργοστάσιο με μπαλέτε βγάζει βρε τώρα. Άλλο αγγελοχώρη τη Νάουσα. Βρεάιτε βρε, μάθετε τώρα. Το λένε εκεί. Το αγγελοχώρη τη Νάουσα, Τζόρταν, αυτό δεν είναι. Ναι. Την Ειρηνούπολη, την Ειρηνούπολη που λέμε. Πώ? Την Ειρηνούπολη. Και εδώ αγγελοχώρη. Η Ειρηνούπολη. Ναι, η Ειρηνούπολη είναι πολύ πλάτανο εκεί όλα τα χωριά μαζωμένα. Είναι η Ειρηνούπολη λέγεται. Μαζωμένα είναι. Μου στέλνει μήνυμα να με πει είμαι και μυρωδιά. Ο μυρωδιά τώρα. Άιτε βρε τώρα. Ούτε να μάθετε θέλετε. Λέγε εσύ από μέσα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Είμαστε εδώ ένας βολιός και ένας Θεσσαλονικιός. Ναι. Μ' ακούμε, ακούτε. Ναι, καλέ, σε ακούμε. Ναι, σε ακούμε. Και καλή αρχή θέλω να σας πω. Ο Βολιώτης από το City College. Όχι. Ο Βολιώτης από το Βόλο, ρε φίλε. Από πού να είναι. Από τη Λάρισα. Ήρε, αφήστε το να μιλήσει. Λέγε, ρε φίλε. Είμαστε Βολιώτης και Θεσσαλονικιός και σπουδάζουμε στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη σπουδάζουμε. Όπως σε όμορφη πόλη είστε. Τι σε ευχαρίστε. Τι είστε, φίλοι. Εντάξει, πειράζει. Είναι εξωτική Τρίπολη. Πάμε γρήγορα, φίλε. Πάμε γρήγορα. Πες το. Καλή αρχή, αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστούμε. Έτσι, να είστε και χαλαροί, ξέρω εγώ, να τα παίρνετε και στην πλάκα, ξέρω εγώ. Εντάξει, μη σοβαρεύετε 100%. Τι να σοβαρέψουμε, ρε φίλε. Εντάξει, όποτε πρέπει. Όποτε πρέπει. Εγώ είμαι Παοξής, ο φίλος μου είναι Ολυμπιακός Βόλου, από τους λίγους, γιατί περισσότεροι από τους λίγους. Μπράβο του, μπράβο του. Το καλή αρχή και από τον ΠΑΟΚ, εντάξει, ο Σαμπό δεν ξέρω τι γνώμη έχετε, αυτό το παιδί πρέπει να είναι πολύ παλαιό, δεν ξέρω, αυτό εδώ πέρα θέλω να πω. Θα το δούμε, θα το δούμε στο γήπεδο. Θα κάνουμε crash test μεταξύ Σαμπό και Ζιόλι. Θα να βγάλουμε ποιος είναι μεγαλύτερο παλτό. Θα το βγάλουμε να πούμε σε βιτρίνα. Μας βγάλαν παλτό τον Όλσεν ακόμα δεν ήρθε και τώρα τους βάζει τα γυαλιά ο Όλσεν. Όχι, δεν έπαιξε καλά, δεν έπαιξε καλά, δεν θέλω να το κρίνω το παιδί, αυτό. Εγώ θέλω να τον δω. Το Μπερμπάντοφ στο πρώτο λεπτό με το 90 λεπτό, ηγέτη center for, να κάνει τα γκολάκια του, να κάνει 20 γκολ, να βγάλει τα λεφτάκια του, να πάει τον ΠΑΟΚ σίγουρα δεύτερο στη βαθμολογία, χτυπήσει το κύπελο, να μείνει 10 πόντους από τον Ολυμπιακό μόνο πίσω. Μόνο, ναι. Να δούμε και λίγο μπάλα. Ναι, και εντάξει, αυτά. Ναι. Πάντως εγώ πρώτη φορά που τον είδα στη Βέρεια, το μάτι μου τον κοζάρισε ότι είναι ανέτοιμος. Πολύ ανέτοιμος κιόλας. Εντάξει, λογικό ήταν. Ήταν. Ναι. Δεν βρισκόντουσαν, δεν μπορούσε να τον βρουν. Τον έβαλε επειδή ήταν μάτς ειδικών συνθηκών, δε παιδιά. Ήταν ιδανική ευκαιρία να σκοράρει. Βρέθηκε με το δεξί μπακ της Βέρειας στο ένας εναντίον ενός με το Μαλόν και δεν πήρε το ένας εναντίον ενός. Πρώτον, πάντως αν ήταν στα καλά του, θα τον έπαιρνε. Και δεύτερον, συγγνώμη, εκείνο το σπριντάκι. Το αριστερό στόπερο μαύρο τη Βέρεια, πώς λέγεται. Ετζαγκουέλ. Πώς? Ετζαγκουέλ. Ο Ετζαγκουέλ είναι αυτό. Ο πρώην του Πανετολικού. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα μιλάμε για ένα μάτσο. Φίλε, ήταν εχθέ. Μιλάμε για ένα μάτσο που έπαιξε ο Νάστο αριστερό μπακ. Και ο Ιμέ,
Του λέει ο Γεωργιάδη του Νάστου, τι θα γίνει, ρε φίλε. Ρε Γεωργιάδη, απαραίτησουνε. Τον Νάστο αριστερό μπακ, του ζητά να κάνει τι. Σαν να λε τον μπακ, παίξει απ' εκεί. Παιδιά, να πω κάτι. Πάει, λέγε. Πάντω που είπατε ότι έκανε λάθο και τον Περβάτο, μπορεί να έκανε λάθο, αλλά έτσι κι αλλιώ δεν τον κατέκρινε κανεί και τον Περβάτο. Άκου. Ήτανε... Αυτά τα μέλια, άστα σε μένα, στα πω. Εγώ με τα μέλια έχω καλή σχέση. Άκουσε με. Όταν ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ σε όλο το, στην επικράτεια τη Θεσσαλονίκη λέει ότι ο Περβάτοφ είναι ανέτοιμος και θα είναι έτοιμος σε 20 μέρες. Και εσύ το βάζεις. Ευτυχώς δεν τον έβαλε στο 0-1. Πώς θα τον βάλει, εσύ. Πώς θα τον βάλει, ναι. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι. Τον πήρε, τον έβαλα, πάρει μια γεύση. Δεν τον έβαλε. Ότι είναι γεύση, ανέτοιμος. Γιατί, όντως. Έλα, ρε παιδιά, τον έβαλε τώρα επικοινωνιακά μέσα. Επικοινωνιακά να τον έβαλε. Το ξέρουμε κι εμείς. Στο 0-3, πάλι. Έτσι όπως τον είδε στον Περβάτοφ. Από αυτά που βλέπει από μπάλα. Θα είναι σε ένα μήνα έτοιμο. Λέω, άμα βάζει και κανένα τι. Άκουμε. Όχι σε εμά σαν τη Βέρεια. Ξηκιάδε παοξίδε και φίλοι οι προπολιτέ. Ναι, και θα το την πάλι μέσα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Γεια σου, Αλέξανδρε. Άρα, Τζιμ Πανούση. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Έλα. Έλα, αυτό που λε. Ναι, καλέ μου, σ' ακούμε. Έλα, Παναθηναϊκό είμαι. Μάλιστα, σε είδα. Θεσσαλονικιό. Θεσσαλονικιό, ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα, φίλε. Για πε. Πρώτη ερώτηση. Πόσα χρόνια πρέπει να ψάχνει ένας Παναθηναϊκός να βρει ένα καλό δεξιμπακ? Μετά το Σιταρίδη δεν έχουμε δεξιμπακ. Μετά το Σιταρίδη δεν έχουμε δεξιμπακ. Δεύτερη ερώτηση. Μετά τον φοβάμαι. Πες μου, αν έχεις δει στον Παναθηναϊκό χειρότερα χάφ από αυτά τα τέσσερα που είχε σήμερα. Δηλαδή Λαγό. Πράνιτς. Ναι. Πέτριτς. Εντάξει, Πέτριτς δεν είναι χάφ, είναι αυτό που λέει. Τι είναι ο Πέτριτς? Ο Πέτριτς είναι δεκάρι, είχε επιθετικός. Ούτε ο ίδιος ξέρει τι. Και αριστερά τον βάζει. Και δεξιά τον βάζει. Και δεκάρι τον βάζει. Είναι δυνατόν να μην παίζει ο Νίνης και να μην παίζει ο Αστακούν? Δεκάρι. Ο Αστακούν. Αυτός ο Τσαπατσούλης, ο μαύρος. Ο γρήγορος, ο οποίος θα χωθεί μέσα τρίτος, θα κάνει άνω κάτω μια άμυνα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην παίζει. Ρωτάω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν να μην παίζει. Επειδή τώρα όταν ξεκινάς με δύο αποκλεισμούς σε 15 μέρες από τις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν είναι εύκολο να σηκωθεί μια ομάδα. Ναι. Εγώ θυμάμαι την είχα πάθει μια φορά έτσι καλοκαίρι το 99 από την ΑΕΚ. Αυτό με τους Αζέρους σε διέλυσε τη χρονιά. Σου διαλύει τη χρονιά. Άντε, πες ο αποκλεισμός από την Μπριζ, πάει και έρχεται. Καταστροφή ήταν. Αυτό που λέει ο Μάριος τώρα. Ο δεύτερος αποκλεισμός καπάκι από τους Αζέρους είναι και επικοινωνιακά πολύ κατά. Και να σου πω και κάτι. Λεφτά είναι, ρε φίλε. Να σας δώσω και μια είδηση. Η πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Μπέρκ ήταν επίσημη. Ναι, ήταν επίσημη, όντως. Απλώς ήταν χεσμένος, να το πω έτσι, sorry για την φράση τώρα, ο Αλαφούζος και το είπε ξεκάθαρα ότι άμα τον δώσει ο Αλαφούζος θα με μεγαλοδημοσιογράφο. Έχει πει ο Αλαφούζος σε μεγαλοδημοσιογράφο, δεν μπορώ να τον δώσω γιατί θα με φάνει ζωντανό. Και ήταν μέσα σε ανταλλάγματα τζέρταν και ο Περέιρα και λεφτά και... Αυτό που λέει. Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Χάλια ήταν η ομάδα, σήμερα δεν βλέπω. Το μάτι το είδε πρώτα απ' όλα. Μέχρι το 80. Μέχρι το 80 το είδε. Ναι. Φάση δεν έβγαλε. Να σου πω λέω κάτι. Αυτό ο διαιτητή ήταν τραγικό, ρε φίλε. Αυτή είναι η δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Όχι, σου λέω χάλια ήταν η ομάδα. Όχι. Δεν είναι, είναι δικαιολογία. Είναι δικαιολογία. Δίνει άλοθη. Δίνει άλοθη ο διαιτητή στον Παναθηναϊκό. Ο διαιτητή είναι μαλάκα. Γιατί δίνει άλοθη στον Παναθηναϊκό. Δίνει άλοθη στον Αλαφούζο, δίνει άλοθη στον προπονητή, στους παίκτες κτλ. Και με 60-40 διαιτησία υπέρ του ο Παναθηναϊκός, πάλι θα έκανε. Πάλι. Αυτό που λέει, ναι. Πρέπει να φύγει ο Αναστασίου. Να έρθει ποιο. Δεν εμπνέει από ό,τι φαίνεται από την τριάδα. Να έρθει ο Τσιολής. Να έρθει ο Τσιολής. Να έρθει. Ποιο να έρθει, πες μου, ποιο να έρθει, ποιο. Έλληνα. Εγώ Έλληνα θέλω. Ναι, ποιο. Υπάρχει ένα Έλληνα πλήν του Τσιολή που να δουλέψει στο. Του Ατρομήτου τον είδε σήμερα, ίδιος ο Πασχάλης, ο γκόμενος της γιαγιάς Ντακ. Υπάρχουν Έλληνες προπονητές. Τον Πιέλσα αναφέρει. Πώς? Τον Πιέλσα. Τον κυνηγάει η εθνική αυτό, άστε. Ναι. Θα γίνει φίλε μου όλες φίλοι μου εδώ πάνω. Είναι δυνατόν να παίζει ο Κουτρουμπής δίδυμο με τον Ταυλαρίδη. Να σου πω τη γνώμη μου, θέλουμε ένα δεξί μπακ. Απάντησέ μου. Ένα δεξί μπακ, ένα δεκάρι καλό. Και ένα στόπερ και ένα προπονητή άλλο και ο Αναστασίου από ό,τι φαίνεται δεν είναι ειδικά με τον αποκλεισμό. Φέρατε τον Νίνη για δεκάρι. Εμείς τον είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη παλέμαχο.
Είναι, ναι. Στο Παναθηναϊκό κάτι λίγο με θετική άβρα, κάτι έβαλε. Κάτι... Θέλει τρεις χαφάρες από πίσω ο Νίνης και δύο μπακάρες 70 μέτρες πάνω κάτω. Ναι, φίλε, μόνο άκουμε που... λίγο. Μόνο που ο Ζέκα έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ομάδας τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ποιος? Ο Ζέκα, τώρα καταλαβαίνεις τώρα σε τι φάση είναι ο Παναθηναϊκός. Και σήμερα να σου πω κάτι, επειδή το είδα το παιχνίδι. Συγκινητικός είναι. Εντάξει, συγκινητικός, φίλε και φιλότιμο. Εμείς μεγαλώσαμε. Εγώ ως αντίπαλο, φίλε, ξεσεβόμουν αγωνιστικά πάρα πολύ. Γιατί εγώ μεγάλωσα με σένα αντίπαλο για πρωτάθλημα. Όχι, ο ΠΑΟΚ ήταν. Έλα ρε τώρα, ρε Ράπτορα, εντάξει, να μιλάμε σοβαρά. Σοβαρά να μιλάμε. Γεια σου, φίλε. Πολύ λυπημένο τον άκουσα. Δεν μπορώ να τον τώρα ακούω. Τώρα τρώει ένα γκολ σήμερα στο 20. Έχει άλλα 70 λεπτά να ανατρέψει. Τουλάχιστον να πάρει το πρώτο. Έχει χάσει στο 93 με την κεφαλιά του Μπέργκ. Όχι, και ένα δοκάρι που είχε στο. Α, το δοκάρι. Εγώ λέω αποσυνδυασμένη από κάποια ενέργεια κάτι, κατάλαβε. Δεν δένει ο Κουντρουμπής με τον Ταυλαρίδη. Πρώτον. Μπακ δεξί, ο Ζέκα χάνει ένα παίκτη από τα χάφτε χαλατζή. Ή Αστακού θα βάλει ή Νίνη θα του μοιράσει από ένα ημίχρονο. Δεν μπορεί να παίξει εκεί ο Πέτριτς. Και ο Λαγός σαν εξάρι, δεν ξέρω ρε φίλε. Τέλος του πρωταθλήματος θα είναι η Βαζέλα 10 βαθμούς κάτω από μένα. Γράψτε αυτό που σου. Καλά, εντάξει. Και εσύ τώρα μην τρελαίνεσαι τώρα. Εντάξει. Τι μην τρελαίνομαι. Στην Ξάρδη, να σου πω σου βάλει 5 εξαρόχταρα ο Λουτσέσκου και μου έκανε στην τρίτη αλλαγή αμυντικό χαφ τον Ανάκογλου. Γιώργο, επειδή ήμουν μέσα, πες μου λίγο, δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι εκείνο. Αν, εγώ δεν λέω ότι δεν άξιζε σαν αποτέλεσμα η ισοπαλία, αλλά αν κάποιος έπρεπε να πάρει την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, ποιος ήταν. Άκουμε, κανείς. Πολύ ανιαρό παιχνίδι. Κατάλαβες, Μάρε, τι λέω. Σαν διάλανες, ναι, τα σημεία. Είχες μια ωραία κυκλοφορία στο πρώτο ημίχρονο. Είχες αυτά τα τσούκου τσούκου τσίκου τσίκου τσούκου και αυτά. Ωραία, την πηγαίνω την περιοχή. Εκεί τελικά σε θέλω όμως. Εκεί με κούρασε. Δηλαδή, εγώ λέω μόνο το βράδυ. Και μην ξεχνά, Κώστα, δεν είχα μπουανανότητα σε εκείνο το ματ. Δεν είχα τζιμπούρ. Η άκρη του πρωταθλητισμού στο 80 πάρα κλειδώσει το 0 ο Λουτσέσκου με 5 εξαρόφταρα, στο λέω εγώ. Και Γιώργο, να σου πω κάτι, δεν θα είναι εύκολη έδρα. Δεν θα είναι εύκολη έδρα. Και να κλειδώσω χωτοχή. Εντάξει. Γιώργο, η Ξάνθη δεν θα είναι εύκολη έδρα για τους υπόλοιπους. Πάμε, ναι. Η Ξάνθη και τα Γιάννενα είναι η ομάδα της αντεπίθεσης. Αλλά τα Γιάννενα έχουν την ταχύτητα να βγουν, ενώ η Ξάνθη δεν έχει. Γι' αυτό και δεν βγάζει πολλούς παίκτες μπροστά. Βγάζει τρεις, δηλαδή το γκολ της σήμερα έγινε με 4 παίκτες μπροστά. Εντάξει, πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Σ' ακούμε, φίλε. Καλημέρα. 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 Γεια σου, Κώστα Μάστορα και στις πίπες Μάστορα. Μάστορα και Μάστορα, τα είπε και δύο φορές το, ούτε το Κάστορα. 30 χρονών, δεν πειτάς. Την άκρη να τη δούμε. Μια φράση, πέντε λέξεις μέσα και πήρα. Μέσα δούμε την άκρη. Σε δύο εβδομάδες. Πάμε, επόμενη. Και ακόμα για οποιονδήποτε είναι πολύ νωρίς. Πάμε. Έλα, Κώστα, εγώ είμαι. Έλα, εσύ είσαι, φίλε. Ο παδός της Βέγιας είμαι. Καλώς το να. Σε θέλω πολύ. Σε θέλω πολύ. Σε θέλω πολύ, ρε φίλε. Ήσουν στο γήπεδο, φίλε. Όχι, στα παιχνίδια Βέγια πάω και δεν Ολυμπιακός, απέχω. Γιατί, ρε. Μαζί σου. Είμαι με διαρκείας στην ομάδα τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά στα παιχνίδια Βέρια ΠΑΟΚ δεν δέχομαι να είμαι φιλοξενούμενος στο γήπεδό μου. Σωστός. Και στα Βέρια Ολυμπιακός δεν δέχομαι να πηγαίνω και να δημιουργείται κλίμα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Οπότε απέχω και να έχω το κεφάλι μου ίσχο να γλιτώσω με τη φυλακή, τα νοσοκομεία και τα παρεμβαίνει. Ειλικρινέστατος. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μέχρι στιγμής μεστές και σοβαρές παρουσίες. Πολύ ωραία. Λέγε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ καταρχάς για το διπλό. Ό,τι και να ήταν, είναι διπλό. Συγχαρητήρια, όπως και να έχει. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ πήρα να πω δύο πράγματα για να ακουστούμε και τη Μαρμίδα, γιατί βγήκα και στο αρχαιόφωνο η Πάπλα. Πρέπει να πω και εδώ δύο πράγματα για να τα ακούσουν κάποιοι για τον Καρυπίδη. Σε μένα βγήκες. Ε? Σε μένα βγήκες. Ναι, δεν θυμάσαι με το Σοκόκκινο, προφέσο. Θυμάμαι, ναι. Ναι. Λοιπόν, τα πράγματα που συμβαίνουν είναι πολύ σοβαρά, δεν λέγονται όλα. Αυτά που θέλω να πω είναι τα εξής, να προσέχουν πολύ και οι φίλαθλοι της Βέρειας και οι φίλαθλοι του Άρη, τους οποίους μπορεί να μην τους συμπαθώ στο σωματείο, αλλά παρόλα αυτά ποιος δεν έχει να κάνει αυτό που θέλω να πω. Για να τους συμπαθείς εσύ. Του χρόνου θα το διώξουν ο Καρυπίδη. Αυτοί δεν συμπαθούν ένας τον άλλο, θα τους συμπαθείς εσύ. Ωραία, λέγε, ναι. Εγώ δεν στήλησα δαχτυλίδι ούτε του Αρβανιτίδη ούτε του Καρυπίδη. Να σηκωθεί και να φύγει χθες. Δεν με νοιάζει να με ρίξει γάμα, δεν με νοιάζει να πέσω πίπα, θέλω να είμαι καθαρός. Πούλα και φύγε πουτάνα και Καρυπίδη από την ομάδα. Κλείς τώρα, κλείς. Όχι ρε, όχι έτσι ρε τώρα. Το χάλασες λίγο στο τέλος. Το χάλασες, μη ρε. Τους έκανε κάνει προδοσία, νιώθουν προδομένοι. Ήσουν η πιο μεστή παρουσία, αλλά... Συγγνώμη. Ρε, ξεκινάς μία... Κλείνε τους πιο γρήγορα.
Εσύ αργείς, είσαι αργός. Αυτός βρίζει και παίρνει χαμπάρι. Εσύ μετά από ένα τέταρτο έχετε βρει. Όπα μηνυματάρα. Λοιπόν. Όπα μηνυματάρα. Εντάξει ρε παιδιά, εκεί υπογράφουν. Εντάξει τι είναι. Ο Καρυπίδης έχει μια ομάδα αλφα-εθνικής με την οποία. Ο Καρυπίδης σταμάτα είναι ματαιόδοξο. Θα σου πω εγώ ρε τώρα. Και εσύ τώρα θα κάνεις ένα σκηνικό, το υποθέτεις. Θα σου πω εγώ. Είναι ματαιόδοξο. Και μετά μίλησε. Ας να μιλήσει. Είναι ματαιόδοξο. Ξεκίνησε από χαμηλά και δεν ανέβει ψηλά. Βρήκε ευκαιρία τη ζωή του τώρα που ο Άρης είναι στα αυτά του. Σου λέει θα τον πάρω τώρα. Θέλει να γίνει πρώτο. Λοιπόν, θα φάει όμω τα μούτρα του, θεωρώ εγώ, γιατί ξέρω ότι στον Άρη δεν έχει να φτάσει μέχρι πάνω. Λοιπόν. Ο Καρυπίδης στη Βέρεια. Τον αρέσει η βιτρίνα. Τα πείτε, μισό λεπτό ρε, να τελειώσω. Τον αρέσει να πούμε η Μούρη, τον αρέσει να ντύνεται καλά. Περπατάει μέσα στη Βέρεια με Πόρσε και με τέτοια. Πήρε τις προάλλες. Ξέρω ρε, πήγε σε καταστήμα στη Βέρεια να πούμε και πήρε όλους τους ποδοσφαιριστές κουστούμια να πούμε. Καλά έκανε, μην κουράζεσαι. Η Μαλαισία τον αρέσει. Δεν τον αρέσει το κουστούμι. Δεν είναι η Μαλαισία. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Άιτε, Χαϊβάνι. Χαϊβάνι. Λύσαξε γιατί δεν παίζει ο Μαλεζάς. Όχι, δεν εγώ, εγώ. Δεν λύσαξα, ρώτησα. Θα το πω εγώ γιατί δεν παίζω. Για να μην λέτε ότι λέω και κράζω. Γιατί έκανε μια δήλωση ο Χασιώτης του Φίνικα Πολύκνης, ο Διονύσης. Πολύ σωστή. Εκεί είναι ο Χασιώτης. Στο Φίνικα, είναι προπονητής. Πρόσεξε τώρα. Και τα τρία σεντερμπάκ είναι αργά. Δηλαδή και ο Κώστα και ο Βιτόρ και ο Μαλεζάς. Και επίσης κανένας από αυτούς δεν έχει προσωπικότητα. Δεν είναι δηλαδή κάποιος από αυτούς ο ηγέτης σεντερμπάκ. Χαίρο πολύ. Για μένα προσωπικά ο Πάου έπρεπε να έχει εφόσον ένα νεαρό. Ο Τζαβέλας παίζει τρίτο center back για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος λόγος που παίζει είναι ότι μεταβάλλει με τον Τζαβέλα το σύστημά του όταν επιτίθεται. Μάλιστα. Και το άλλο είναι ότι είναι πιο ταχύς. Είναι καθαρά φόρτους και ο άλλος είναι περιφερειακός περισσότερο. Οπότε χαμηλά προλαβαίνει, διότι δεν μπορεί να έχεις. Αγγλία βλέπω ο Γκούντιονσεν. Θα σου πω τώρα. Δεν μπορεί να έχεις. Τρία αργά center back. Θα σου πω. Το Τζιόλι αργό τέσσερις. Το Μπέλκα θα μαρκάρει. Χθες μάρκαρε. Έγινε τρίτος. Μάρκαρε. Και δύο πλάγια back που είναι πολύ καλή στο επιθετικό παιχνίδι, ο Κίτσου και ο Λεόβατς, υστερούν στο αμυντικό χαμηλά. Εκεί λοιπόν θες μία ταχύτητα παραπάνω, ένα πιο γρήγορο, για να βοηθάς τον Κάτσε στην ταχύτητα. Και το άλλο είναι ότι όταν ο Πάοκ πάρει την μπάλα, επειδή ο Λεόβατς είναι αρκετά καλός στο επάνω παιχνίδι, βγαίνει αριστερά ο Τζαβέλας και παίρνει την πλευρά ο Λεόβατς. Και γίνονται οι ποδοσφαιριστές που βγαίνουν σε 3-5-2 σαν άμυνα, βγαίνουν σε 4-2-3-1 σε επίθεση. Είπαμε για την απόλυση Σπυρού. Αυτό είναι το σκεπτικό που υπολογίζω εγώ ότι έχει στο μυαλό του ο Τούντορ. Είχα πει σε αυτή την περίπτωση. Στην αρχή της χρονιάς ότι ο Πάοκ θέλει ένα center back με την προσωπικότητα του Μέλμπερκ, ας πούμε. Ναι. Ένα τέτοιο του Ρονάλντο Γκιάρο, του Μέλμπερκ, του Κοντρέρας. Έτσι. Φίλε, Γκούντιονσεν. Γιατί το λάτρευα. Καταρχήν, λατρεύω του Βόρειου. Εγώ τα νησιά Φερόε στην νίκη τη χάρηκα. Ναι. Λατρεύω Ισλανδία. Λατρεύω Ισλανδία. Περιμένω τώρα να τη δω. Με Λάικα προπονητή στο Euro. Το χάρηκα πάρα πολύ. Πάμε. Το ίδιο βράδυ με Αγγλία. Ο Γκούντιονσεν, επειδή ακριβώς βλέπω Αγγλία, είναι αυτό που θέλουν οι Άγγλοι. 90 minutes action. Από το 1 ως το 90 τρέχω, σταματάω. Φτύνω το γάλα τη μάνα μου. Τον Μπερμπάτοφ τον έχω δει σε άπειρα ματ. Να έχει τεράστια διαστήματα απουσίας. Και να. Arsenal Tottenham τον έχω δει. Στο Emirates να μην υπάρχει. Στο White, συγγνώμη. Στο White Hart Lane να μην υπάρχει. Ο δεκάρης σου ο κοντός. Ο Μπανανότε, ναι. Για 30 λεπτά δεν υπήρχε. Αυτοί οι παίκτες είναι. Έκανε τις δύο ενέργειες ξαφνικά όπως δεν υπήρχαν. Οι δυο σου χάφοι αμυντικοί στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σιμόες. Το πρώτο γκολ είναι καθαρά ευθύνη των αμυντικών χάφτη. Δηλαδή, ο Μπερμπάτοφ μου έβαλε 5 γκολ με την Blackburn. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Και ναι. Να το κάνω τι. Ας μου βάλει 2 με την Blackburn. Ναι. Αλλά την επόμενη αγωνιστική. Με τη μεγάλη ομάδα. Μέσα στο Λονδίνο με την Arsenal. Εκεί τον θέλω. Να προκαλούσε πανικό. Όπω το 3-5-2 πιστεύει ότι θα είναι. Άρα αυτό στο Emirates με τα χέρια έτσι στη μέση εδώ. Το ένα έτσι και το άλλο έτσι. Δεν μπορεί ο Κλάους με τον Μπερμπάντοφ, δύο παίκτες για μικρό χώρο,
Και ο Πέλκας να. Εντάξει, σου κάνω αυτή την ερώτηση γιατί ο Ντερμπάτο. Το Κλάους και δεν έβγαλε το Μακ. Θεωρώ ότι θα θέλει σερβιρισμένα. Θα σου φέρω, γιατί στον είσαι εγώ δεν έχω ιδέα. Θα τα έχω μαζεμένα εδώ που ψάχνω εδώ που τα έχω. Το Red Issue, ιστορικό φανζίν των οπαδών του United, να δει τι έχει. Γεμάτο γελιογραφίες, χιούμορ με Μπερμπάτοφ. Τον οπαδόν φανζίν. Φτάνει. Λοιπόν, για τον Σπυρόπουλο τα είπαμε προηγουμένως. Τώρα άνοιξες, φαίνεται. Εσύ δεν. Ποιο Σπυρόπουλο. Για τον Σπορκάστερ αυτόνα. Έσχος και ντροπή στο σύστημα. Τα είπαμε. Έστειλα ένα μήνυμα ένας φίλος μου. Πείτε για τον Σπυρόπουλο. Πού είναι οι δημοσιογράφοι και πού είναι οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Να το στηρίξουν, βέβαια. Έτσι. Πάμε, φίλε, ναι. Στην ανεργία και στο νοσοκομείο είσαι μόνος. Έτσι είναι. Πάμε, λέει. Γεια σας, παιδιά. Έλα. Καλησπέρα. Ο Πάκος ο Κυβεντίνος. Καλώς. Σαν να χόντρινη φωνή σου, ρε. Έλα, φέτος είναι η τιμή της 3-5-2 παίζουμε. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Είναι, μόνο που το δικό μας το 3-5-2 είναι λίγο περίεργο. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσω. Κέρδισες, κέρδισες 2-1. Δεν άκουσα. Κέρδισες 2-1. 1-1. 1-1 και είμαστε πολύ ανέτοιμοι. Πολύ ανέτοιμοι. Προηγείται και το Κίεβο. Λοιπόν. Θα συνοψίσω τη μεταγραφική περίοδο για τα τρία άτομα που έχει ο ΠΑΟΚ που είναι πιο ισχυρά. Μόνο αυτό παίζει. Ο Κεντήρα παίζει. Όχι, ο Κεντήρα είναι τραυματίας. Άρε γέλια, ρε. Λοιπόν, νούμερο 1. Ναι. Ο Άρνεσεν άρχισε να κάνει τις κινήσεις. Αλλά διακρίνουμε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σχετικά με το τι παίκτη φέρνει και υπάρχει επικοινωνία με τον προπονητή για το τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν οι παίκτε. Θέλουμε να είναι νέοι οι οποίοι να έχουν περιθώρια εξέλιξης. Κορμό θέλει να κάνει. Τετραετές συμβόλαια, ναι. Ναι, και τα συμβόλαια είναι συγκεκριμένα. Βέβαια, ο Άρνεσεν άργησε. Γι' αυτό η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζεται έτοιμη. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Από τον Τούντορ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Έχει προσπαθεί να αφομοιώσει το 3-5-2. Και λόγω του ρόστερ, μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην είναι σχεδιασμένος να παίξει το 3-5-2, αλλά λόγω της έλλειψης ποιότητας άλλων ομάδων θα καταφέρει, πιστεύω, να το παίξει. Έστω και με τις μικρές ομάδες. Μπασταρδεμένα το παίζει με τον Τζαβέλα. Δεν άκουσα. Με τον Τζαβέλα, αριστερό στόπερ, ναι, το παίζει μπασταρδεμένα, το μεταλλάζει. Όπως το έπαιζε πέρσι στην αρχή το 3-4-3 ελαφρώς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Αναστασιάδης. Ωραία επιλογή, μπράβο ρε φίλε. Έκανε ένα τέτοιο τρίκ. Ναι. Λοιπόν, για το Σαββίδη, είναι η πρώτη φορά που έκανε αυτό που πρέπει να κάνει ένας πρόεδρος. Πάντως, για να έρθουμε... Δηλαδή... Κάθισε πίσω, άφησε τα κλειδιά και όταν διέκρινε ότι έκανε κάτι για να ζεστάνει, έπρεπε να κάνει κάτι για να ζεστάνει τον κόσμο, πήρε τον Μπερμπάτοφ. Του κυνηγάει 2 χρόνια εδώ τον Μπερμπάτοφ. Πήρε τον Μπερμπάτοφ. Λοιπόν... Ο Τούντορ... Ναι. Φάνηκε αδιάβαστος. Συγγνώμη λίγο, απέδειξε με αυτή την κίνηση ο Σαββίδης ότι αυτά που έλεγε δεν ήταν να χαμένα λέγανε. Ο Τούντορ φάνηκε αδιάβαστος. Το τεχνικό team του ΠΑΟΚ φάνηκε αδιάβαστο στην κατασκοπία των δύο αντιπάλων, Ξάνθη και Γιάννενα. Και αν θέλεις, το αναλύουμε όποτε γουστάρεις. Θα απαντήσω, ναι, ίσως οφείλεται ειδικά το μάτς της Ξάνθης από την πεντάρα με την πρώτη. Η οποία φοβάται να βγάλει παίχτες μπροστά στην κόντρα και γενικά στις επιθέσεις της είναι πολύ συντηρητική. Ο ΠΑΟΚ άργησε να πάρει ρίσκο. Φοβήθηκε μια Ξάνθη η οποία στην κόντρα είναι πολύ μέτρια. Τι πιστεύω για αυτά τα δύο μάτς. Στα Γιάννενα έπρεπε να πάρει το περσινό βίντεο μόνος του. Σωστό. Να δει τον Πετράκη. Σωστό. Όπως έπρεπε να το δει και σήμερα. Σωστό. Ο Δέλλας που τον είδε καλύτερο ο Δέλλας. Μπράβο. Για να μην χάσει τουλάχιστον το μάτς. Σωστό. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ σαν την Μπαρτσελώνα εκεί. Σαν βλάκας να πάρει την κατοχή. 35 μέτρα άμυνα. Και να βγαίνουν οι άλλοι στα χαφ πάνω στο Τζιόλι. Ωραία. Και στα κενά του Λέοβατς και να κάνει ο Τσάβης πάρτι. Άντε μπράβο. Και εγώ θεωρώ όμως αντίθετα με αυτά που λες, ότι τα γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ από τα Γιάννενα είναι από ατομικά λάθη. Και ο λόγος που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το μάτς από τα Γιάννενα, πρώτον τα ατομικά λάθη. Και δεύτερον, το ότι δεν προνόησε ο Άρνεσεν, που είναι ένα μεγάλο λάθος που έκανε και το κάλυψε ο Σαββίδης με τον Μπερμπάτοφ, να πάρει ένα center forward. Είναι σαν να κάνει μία τούρτα και να μην βάζει το κερασάκι πάνω. Όσο για την Ξάνθη, ο ΠΑΟΚ δεν είχε center forward. Ο Ζαΐρο, που πολλοί μιλάνε για τον Ζαΐρο και λέει παικτάρας, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο παιχνίδι του. Το πρόβλημα στο Ζαΐρο είναι ότι δεν έχει μια συγκεκριμένη θέση. Δεν είναι ούτε δεύτερο center for, ούτε center for, ούτε extreme. Άρα τον λες κάτι σαν μαύρο Ρέγγες. Είναι ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Είναι ο μαύρος Ρέγγες. Ο μαύρος Ρέγγες. Τεράστια πάτη ποδοσφαιριστής. Θα σε πει όλο ο Βενγκέρ. Πείτε μου τι θέση παίζει για να τον βάζω. Ο Ζαΐρο είναι απλά ένας γυμνασμένος παίκτης με κάποια τεχνική, ο οποίος τακτικά
δεν μπορεί να υπακούσει σε κάποια θέση. Όσο για τα στόπερ του ΠΑΟΚ, να τελειώνω. Συμφωνώ με το μήνυμα για το Τσατσάκι τον Άρη που την πρώτη αγωνιστική δεν. Ναι, λέγε. Ναι. Όσο για το, για το στόπερ του ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτή τη στιγμή για την αγωνιστική. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι η αλήθεια που λείπει ταχύτητα. Και για να παίξει το 3-5-2, πρέπει να βγάζει παιχνίδι από ένα στόπερ τουλάχιστον. Το οποίο δεν έχει. Το οποίο δεν έχει. Όμω. Πιστεύω αυτό, ότι κάποια στιγμή, αυτό θα το χρειαστεί με τις μικρές ομάδες, δυστυχώς θα... Θα έπρεπε να έχεις το Τσιόλι σε ποιότητα. Γι' αυτό λέει το Τσιόλι, εγώ τσακώνομαι για αυτό τον έβαλε πιο στα Γιάννηνα. Ο Τσιόλις θα έπρεπε... Να παίξει στόπερ. Όχι, την αργοπορία του να είναι τόσο ποιοτικός, έτσι ώστε να δικαιολογεί την αργοπορία του. Και κατεβάζει ο Κάτσε την μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Την κατεβάζει ο Λέωβας την μπάλα. Την κατεβάζει ο Κίτσιου την μπάλα. Έτσι είναι. Τα λέμε. Γεια σας. Για τον Τάτο, ζήτησε ένας φίλος άποψη. Ο Τάτος είναι για μένα, όπως ήταν ο κομμουνιστής το 81, ο Καπακάπας. Δηλαδή, προτιμούσε ο κομμουνιστής σε μια δεκαετία που υπήρχε μεγάλη παραγωγικότητα, βιοτεχνίες, το ένα το άλλο κτλ. Να μην δουλέψει 10 ώρες να οικονομήσει, αλλά να πάει 4 ώρες να ξύνει τα παπάρια του στο δημόσιο. Τεμπέλης δηλαδή. Τεμπέλης είναι. Συμφωνώ και εγώ. Συμφωνείς. Ναι. Να και μια φορά που συμφωνείς. Για τον Τάτο, εγώ θέλω να προσθέσω. Ναι. Ότι... Μην το πας οπαδικά. Όχι, δεν το πάω οπαδικά. Κακός. Είχε όνειρο να πάει στον ΠΑΟΚ. Το ξέρω εγώ αυτό. Ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ. Μάρετζορ, τα όλοι όνειρο να πάνε στον ΠΑΟΚ. Και βγάζει μένο αντιπαοξίδικο. Έκανε δήλωση προχθές στη Βέρεια 3 μέρες πριν. Ναι. Του πάει στον Άρη. Ναι. Το ρώτησε εκεί πήγε σε ένα ζαχαροπλαστείο να φάει παγωτό με τη γυναίκα του. Ναι. Και το ρώτησε εκεί τα παιδιά του ζαχαροπλαστείου πώς ναι. το βλέπει στο παιχνίδι Βέρεια ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν το γουστάρω τον ΠΑΟΚ, το μισό, θα του διαλύσω, θα του κάνω. Θα τους... Τι να κάνει ρε Τάτο, συμπαλικαράκι μου. Με τον ΠΑΟΚ παίξανε μεγάλοι παιχταράδες. Έπαιξε ο Κρόιφ, ο Νέσκες, ο Ρουμενίνγκε, ο Μαραντόνα, ο Καρέκα, ο Αλεμπάου. Όλοι αυτοί παίξαν και υποκλειθήκανε. Εσύ πώς θα το διαλύσει τον ΠΑΟΚ, ρε Κιδαμή. Πώς θα τον διαλύσει, για πες μας. Πώς θα τον διαλύσει. Ναι. Όπως θα βάλει ένα γκολ όπως έβαλε ένα γκολ πριν 3 χρόνια και φάγε 3 μετά. Ο Σταύρος θα του καλάσει, έκανε ρε, άσε, βρε, τώρα. Κάτσε εκεί στον Άρη, καλά είσαι για τον Άρη, για την Γάμα Εθνική. Γιατί και από την Αλφα σε διώξανε. Στον Ολυμπιακό Μπάλα δεν έπαιξε, στη Βέρεια δεν έπαιξε. Στη Γάμα Εθνική καλό είσαι, κάτσε εκεί πέρα. Και είχε φίλο. Φίλο μου, όποιο είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι απέναντι σε μένα, ρε φίλε. Σιγά. Τι δήλωση είναι αυτή, ρε Ζήτρα. Τάδε, έπι, Ζόρτα. Πάμε, ναι. Καλημέρα, Κώστα. Γλυκό αγόρι, τι κάνεις. Την καλημέρα μου και στην παρέα εκεί πέρα. Καλά, μια χαρά είμαι. Έτσι, γεια σου, Ρερακλή. Καλή αρχή. Είναι μωρό του πάντου, παιδί. Όχι, Αργιανός, αλλά καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Αργιανός, αλλά καλό παιδί. Α, όνομα Ηρακλής. Ναι, ναι, ο Ηρακλής είμαι, μάλλον. Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλό καλοκαίρι, να σε καλά. Καλό καλοκαίρι, ναι. Εγώ δεν ξέρω, είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτά που βλέπω από τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Έχει κάνει. Όχι, κάνει εξαιρετική δουλειά. Είδες πόσοι παικτάρες. Ένωσε το λαό, ένωσε τους οργανωμένους, τους έκανε φίλους. Βασικό. Ναι, βασικό. Σωστό, και αυτό. Ναι. Έκανε την ομάδα που κάναμε εθνική, την έκανε ομάδα Super League, μη σου πω και Ευρώπη. Οπότε. Ωραίο μήνυμα. Ναι. Πιστεύω θα ανταποκριθεί ο κόσμος στα εισιτήρια διαρκείας που θα κυκλοφορήσουν. Πολύ σύντομα, πιστεύω μόλις ολοκληρωθούν οι μεταγραφές αυτή την εβδομάδα. Ναι, ναι. Αύριο έρχεται ο Ντούνης και ο Ρόβος από την ΑΕΚ και ο Αναστόπουλος πιθανόν να έρθει αύριο. Άμα πάρει την προκαταβολή. Ναι. Ο Αναστόπουλος στα σίγουρα έρχεται φυσικά, στα σίγουρα δεν μπορεί. Να γίνει, πιθανώς την άλλη εβδομάδα να γίνει και η πρώτη επίσημη προπόνηση του Άρη. Η σχέση. Και αν αυτή έχει και το όνομα της μάνας μου, βλέπεις, Στέλλα, από Καλαμπριά. Όχι, ελεύθερο αγοράκι είμαι, άμα ψήνεσαι. Με πολύ άνεση θα ανέβουμε φέτος. Το τηλέφωνο πάνω. Είσαι χαρούμενος. Ναι, πολύ χαρούμενος, φυσικά, τι. Εννοείται ρε παιδιά. Άμα κάνεις στήρωση και τα μπολντόκ και είναι ήσυχα και τα λοιπά, θα είσαι ακόμα καλύτερα. Ναι. Θα είμαστε, ναι, θα πάμε αρκετά καλά, με 20 βαθμούς θα ανέβουμε, διαφορά. Άντε να δούμε.
Βέβαια, όπως ανέβηκε η ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια, έτσι ανέβουν. Η λογική με βάση τους παίκτες που παίρνεις, αυτό λέει. Ναι, βέβαια, αυτό λέει και ο Σουστάν. Ναι, καλά, αλλά αυτό εντάξει, οκ. Θα πάω στο πανεπιστήμιο, φίλε, δεν κατάλαβα. Τα λέμε, επόμενο. Εγώ αν τον δω, αν τον πετύχω έξω, αυτόγραφο δεν θα του πω σε ευχαριστώ πολύ για εκείνο το ωραίο απόγευμα που του έκανε σεξ αυτού εδώ πέρα. Σεξ του έκανε και τι λίγο είναι, ρε φίλε. Ναι, αυτό σου λέω. Τι μειώνει, ρε φίλε τώρα. Τρία γκολ έβαλε. Τώρα εγώ το μαθαίνω αυτό. Έβαλε 3 γκολ στη Λίβερπουλ. Κάτσε καλά. Και δεν υποκλίνεις τον Μπερμπάτοβ, ρε φίλε, είσαι απαράδεκτος. Ζορντάν, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι τώρα. Εννοείται, αν το πετύχω έξω θα του πω. Είναι, αλλά τώρα δεν είναι και τίποτα αυτό τώρα. Τώρα είναι αντίπαλος με τα στόπερ της Καλονής. Τους έκανε καλαμπούρι χθες ο 19χρονος ο Γάλλος. Είναι τρεις που έμπαινε αλλαγή του τελευταίο τρίμηνο στο Μονακό. Δεν πρόλαβε να μάθετε το όνομα των παιχτών. Που δεν ήξερε με ποιος παίζει. Εντάξει. Θέλει 2 εβδομάδες να έρθει. Και ο πιο άχρηστο σκάφ που κυκλοφορεί, τον έβρε σε μένα ο Ολλανδός. Τον Σβάινστάιγκερ. Πάμε. Έλα. Απάτη, ύπνος. Έλα. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Ο Διόλης με ακμή. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Ναι, Άρης είμαι. Μπράβο, φίλε. Πολύ άρεσε σήμερα. Ναι, επειδή είπες κάτι για Πολντόκ στηρωμένα, πρόσχε λίγο τα λέγεις για τα Πολντόκ, μην έρθουν από το σπίτι σου. Εντάξει, πάλι ο εγώ δεν είμαι Αρβανιτίδης, ούτε Καρυπίδης. Με το σωματείο σας πάρε εδώ, εγώ δεν έχω, ούτε να οικονομήσω θέλω. Και απειλές, face to face. Όχι τώρα ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Υπάρχει εδώ και πόσα χρόνια δεν ασχολείσαι με τον ΝΑΤ. Δεν ασχολούμαι με εσάς. Παίρνουν και βρίζουν, κράζουν. Δεν ασχολούμαι με εσάς. Ασχολήθηκα 16 χρόνια. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που ασχολούνται Τσαλτίδης, Σαββόπουλος, Αλέξης, πες μου μερικούς ακόμα. Τα παιδιά από το μέτρο και τα λοιπά. Δεν ασχολούμαι μαζί σας. Είστε γάμα εθνική. Θα κάνω λίγο μια ερώτηση. Ναι. Την άλλη Κυριακή έχουμε εκλογές. Ναι. Το ΠΑΟ ΚΑΕΚ πότε θα γίνει. Δεν ξέρουμε. Όλα, η Τρίτη Τετάρτη. Ναι. Ναι. Όλοι οι αγώνες Τρίτη Τετάρτη. Νομίζω δεν έχει βγει ακόμη ποιο μάτς θα γίνει πια. Ναι. Εξάλλου, όσο και. Ακούω λίγο να το απαντήσω. Όσο και να βρίζετε, η γνώμη μου για εσάς δεν αλλάζει. Δεν είναι η καλύτερη. Σίγουρα και η γνώμη δικιά σας για μένα σίγουρα δεν πρέπει να είναι πολύ καλή. Αλλά στη ζωή κάποιοι γουστάρουμε κάποιους και κάποιοι δεν τους γουστάρουμε. Τι να κάνουμε. Δεν σας συμπαθώ ιδιαίτερα. Δεν έχω να πω κάτι κακό για εσάς, αλλά δεν μου είστε συμπαθείς. Και γενικά στο αρκετό κόσμο δεν είστε συμπαθείς. Δεν κόνο, θέλω χειά. Με τελείως. Έχει γίνει τώρα τελείως βελουσιώτης. Ποιος. Ο Άρης το μούσι του. Τελείως. Ναι, μεγάλος βελουσιώτης. Συριζέος μεγάλος. Μεγάλος. Όχι, ανταρσία, εντελώς ανταρσία. Πάμε. Έλα. Ραμ. Έλα, φίλε. Τι λέει, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, ρε φίλε. Είμαι ένας Ολυμπιακάκης που είχα πάρει τις προάλλες το ράδιο και έλεγα για Μπερμπάτο. Ναι, φίλε, τον οποίο θέλατε στον Ολυμπιακό. Φίλε, Θεσσαλονικιός Ολυμπιακός. Αλλά πήρατε τον Φιμπόγκασον, ο οποίος δεν ξέρω αν τον παίρνατε εσείς, θα μας είχατε πρίξει να μην πω τι. Ναι, όπως μας τα πρίζουν και αυτοί. Δικαιολογημένα. Σ' ακούω. Σωστό. Να πω κάτι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βέρεια. Να πεις. Sorry λίγο, φίλε. Θεσσαλονικιός Ολυμπιακός είσαι. Όχι, όχι. Αν θες ποιο μέρος, αυτό σου λέω. Αθηναίος, πες ποιο μέρος. Την Αθήνα μένω. Αθήνα μένω. Ωραία. Πάμε, λέγε. Λοιπόν, πολύ καλό το ΠΑΟΚ προχθές με τη Βέρεια. Τραγικό Τούντορ όμως. Γιατί? Είναι δυνατόν να κάνει μόνο 3 αλλαγές σε φιλικό παιχνίδι. Μετά το αλλαγικό. Ο δικός ο προπονητής 3 αλλαγές έκανες όλα τα φιλικά που έπαιξες πέρσι. 10 φιλικά έπαιξες, 3 αλλαγές έκανες. Που θα πεις και για το... Τουλάχιστον. Άντε βούλο στο βρέμι σε ρίξω, άντε φίλε από εδώ θα μας πεις για φιλικό παιχνίδι εσύ. Να βγει να το πει οποιοδήποτε οπαδός, ναι. Βγαίνεις και μιλάς εσύ βρε. Εσύ για φιλικά παιχνίδια. Άντε μην μιλάς βρε. Τώρα η αλήθεια είναι... Μιλάς εσύ, θα μιλήσω εξής, ο Παναθηναϊκός, ο Ερακλειδέας, ο Αργιανός, ναι. Εσύ μιλάς, 10 παραχλήματα είδες και μιλάς εσύ. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να μιλήσω. Μην το συγχύζεις ρε φίλε, αλλά σου απαντάει. Η αλήθεια είναι ότι εσύ όταν παίζει ο Ολυμπιακός, πλατανιάς, εφημερίδα δεν παίρνεις φως να διαβάζεις για την ομάδα σου. Σωστό. Λοιπόν, γιατί να μην πάρει και πάω ξύς. Εγώ παραδέχομαι ότι είναι φιλικό. Α, το παραδέχεις ότι είναι φιλικό. Και τότε το κρίνεις. Τότε αλλά
Ποιο είναι φιλικό για ποιο είναι το παιδί. Ο Ολυμπιακός, ο φίλος του Ολυμπιακού, παραδέχεται το Ολυμπιακός Ματανιά ότι είναι φιλικό. Δεν μου λες φιλικό. Και θέλει και από τους Παοξίδες να παραδεχτεί το Ολυμπιακό. Να κάνω μια ερώτηση εγώ το φίλο. Να κάνω μια ερώτηση στο φίλο. Γιατί έχω συνέχεια λίγο και μετά θα σου μιλήσω εξής. Αυτή το αρνούν. Τσουκαλά, έχεις πάρει σε καμιά εκπομπή να κάνεις αυτή την ερώτηση αφού το παραδέχεσαι. Εδώ είμαστε δημοκρατικοί. Άντε φύγε από εδώ. Προβοκάτορα. Λοιπόν, να σα πω κάτι για Μπερμπάτοφ. Πριν πει για τον Μπερμπάτοφ. Σε ρωτήσω κάτι, φίλε. Μπερμπάτοφ θα βάλει 10 γκολ στον ΠΑΟΚ. 10. Το θέμα είναι ότι και τα 10 θα είναι με πέναλτι. Πρώτον. Ναι. Θέλω, φίλε, να σε ρωτήσω. Δεύτερον, 10 πέναλτι ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε 5 χρόνια. Αν ρωτήσετε κάτι, δεύτερον, και μετά πείτε μου τι θέλετε. Δεύτερον, είναι ότι οι Παοξίδες άκουσαν μπαμ και νόμιζαν ότι πήρανε Ριβάλντο. Δεν είναι το Μπερμπάτοφ να αλλάξει όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ο Μπερμπάτοφ να πάρει πρωτάθλημα μόνος του. Ο Μπερμπάτοφ θέλει καρέκλα τη μικρή περιοχή και σέντερ. Θέλει φόρτωμα δηλαδή. Καρέκλα. Καρέκλα. Φόρτωμα, ναι. Ο Μπερμπάτοφ. Δεν μπορεί ο Μπερμπάτοφ τώρα να. Δεν μπορεί να σηκώσει τον ΠΑΟΚ. Θέλει ρε από τα γκολ σε πλάτες του λες. Ο Μπερμπάτοφ δεν είναι Ριβάλντο. Ο Μπερμπάτοφ είναι Κοβάτσεβιτς. Αν πάρει παλιές, μπορεί να βάλει γκολ. Ναι. Δεν είναι ο ηγέτης. Ακριβώς, δεν είναι, είναι αυτός που θα σηκώσει την ομάδα. Είναι αυτός ο οποίος πρέπει να δουλέψουν οι άλλοι. Για να... Μα, εντάξει. Έχεις να πεις κάτι. Όχι, είχα να το ρωτήσω εξής. Δεν μιλάει. Έκλεισε. Όχι. Έκλεισε, φίλε. Μια ερώτηση να σου κάνω καθαρά ποδοσφαιρικά, αλλά θέλω... Κάνε μια ερώτηση ποδοσφαιρική. Ντόμπρα απάντηση. Έτσι όπως τα βλέπεις τώρα. Εντάξει, εγώ σε δίνω ξεκάθαρο φαβορί τώρα. Εντάξει, μπορεί να είμαστε οπαδοί, αλλά μιλάμε τώρα αντικειμενικά. Σοβαρά. Και θεωρώ ότι οι δύο τελευταίες μεταγραφές σου είναι πολύ ουσιαστικές. Μέχρι τότε δεν με τρόμαξες και τόσο. Ο Νιγηριανός από την West Brom είναι, πολύ Brom είναι αυτό που γουστάρω εγώ και μου λείπει εμένα σαν ομάδα. Τώρα μιλάμε αμυγώς αγωνιστικά. Δηλαδή αυτό το κτίνος που έχει παίξει Premier League, Μάριε. Αυτά τα κτίνη μπροστά, οι μαύροι που έχουν μάθει να προπονούνται με την αγωνιά του αμυντικού στην καροτίδα. Ναι. Τα γουστάρω αυτά. Θέλω τώρα να μου απαντήσεις εδώ πράγμα. Έτσι όπως βλέπεις, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ποιο θεωρείς πιο σοβαρό αντίπαλο σου φέτος για την Εννοείται πως η ΑΕΚ πιο σοβαρός αντίπαλος και από τους άλλους δύο. Εννοείται πως η ΑΕΚ είναι πιο σοβαρός αντίπαλος. Μα εξής θέλει τώρα σε τρία χρόνια να πάρει τρία πρωταθλήματα. Ένα στη γάμα, σήμερα για να βρε, εσύ δεν μπόρεσες να νικήσεις την άμυνα της Λιβαδιάς τώρα, ρε, για του ΠΑΟΚ μιλάς. Εντάξει. Με κάλυψες, φίλε. Παλικάρι μου, την άμυνα της Λιβαδιάς δεν μπορείς να κερδίσεις. Ξέρεις γιατί, γιατί ο Κομπότης λέει θυμωμένος. Πέρσι τον άφησε ξεκρέμαστο χοντρό. Εννοείται, εννοείται, ρε, απέναντι. Έτσι μάθαμε. Δεν ξέρω αν μάθαμε καλά. 3 Οκτωβρίου θα περάσεις πολύ άσχημα. Ναι. Εδώ πάνω στην Τούμπα. Με Dortmund 1 Οκτωβρίου παίζετε. Ναι, και 4 με σένα. Κοίταξε, ας πούμε 10 κάτι. Κολλάκια θα τα μάθετε. Άκου, παλικάρι μου, εκεί στη Γερμανία πάνω, μόνο μία ομάδα πήγε και έκανε, έβγαλε γούστα εκεί πάνω, να ξέρεις. Για πες. Ο ΠΑΟΚ στην Bayern μέσα στο Μόναχο. Έχετε χαβαλέ, ρε, έχετε χαβαλέ. Εμείς έχουμε χαβαλέ. 0-0 στα πέναλτι, τρεις φορές του Αουγκεντάλερ πέναλτι. Βάρεσανε να πούμε. Έκλεισε επόμενη γραμμή. Βάρεσανε να πούμε. Κάναμε 10 σεφτέ. Κάναμε 10. 10 ακριβώς. 10. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Μαζί με τα υβριστικά. Μαζί με τα υβριστικά. Παιδιά με τους Αριανούς έχουμε μια αμοιβαία. Αυτό πολύ καλό. Το μήνυμά του αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Με τους Αριανούς έχω μια αμοιβαία αντιπάθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Να πω κάτι εγώ. Μισό λεπτό. Για σένα είναι. Για μένα. Δικηγόρο. Ναι. Ο παδό του ΠΑΟ. Ναι. Που βλέπει και πολύ 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 μπάλα, ναι. Και με πνεύμα, ναι, πνεύμα και με οξυδέρκεια, οξυδέρκεια. Σε άκουσε, ναι. Όταν ανακοινώθηκε ότι ο Άρης τέλος οριστικά στη Γάμα, ναι. Ότι σου κόπηκε η μιλιά, ναι. Ότι λίγη χρειά της φωνής για ένα-ενάμιση λεπτό, ναι. Και κέρδιζες. Και λέει, ναι. Γιώργο δεν κολλητεύω τώρα αυτό που λέω. Πες, ελεύθερα. Το παιδί μάλλον βλέπει το παλικάρι. Μιλάτε, ελεύθερα. Έτσι, δικηγόρος, το παιδί γνωστός Γιώργος της πόλης. Ναι, λέγε. Και είπε ότι αν δεν ήξερα τι νέο του έχουν μεταφέρει και άκουγα, χωρίς να μου πει αυτόν τον άνθρωπο πώς τον ακούς. Στον αδειόφωνο. Τι νέο άκουσε τώρα. Ναι. Ότι μόλις έμαθε ότι έφυγε ο πατέρας του. Ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι ο πατέρας σου. Δεν είναι καλά εκεί που είναι. Ναι. Λοιπόν, να απαντήσω. Ναι. Σου μεταφέρω τι μου είπε. Πολύ ωραία. Λέει, πρέπει να πόνεσαι η καρδιά του. Λέει, εγώ νόμιζα ότι κάτι συνέβη. Τον έκανε Αριανό με λίγα λόγια. Ναι, τον ήταν Αριανό. Και το λέω, σου λέω, εγώ τρόμαξα. Νόμιζα ότι κάτι άλλο συνέβη. Να απαντήσω πριν πάμε στο φίλο. Απάντα, εγώ δεν αντίπαθα τον Άρη.
Εγώ αντιπαθώ τους Αριανούς. Μα γι' αυτό μην τζάμπα, γίνεσαι τζάμπα καμιά φορά αντιπαθώ. Εγώ τον Άρη, σαν σωματείο, το σέβομαι. Εγώ δεν πώς το λέμε, αντιπαθώ τους Αριανούς. Όπως εγώ, ακριβώς και εγώ. Δεν τα έχει με το σύλλογο σου, εννοείται. Σύλλογο με το λαό σαν φάρα. Όλους τους Αριανούς, τον μέσο Αριανό, έχει σχηματίσει μια εικόνα για τον μέσο Αριανό. Και κάτι παραπάνω. Τους έχω μια αντιπάθεια για τους Αριανούς. Όχι τον Άρη όμως. Σαν σωματείο. Έτσι λες εσύ, δεν το λέω αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Ναι, έλα φίλε. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Βεβαίως. Υποθέτω ναι. Ναι. Κύριε Ραβδόπουλε, καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Και εσείς καλό χειμώνα. Γιατί καθυστερήσατε να ξεκινήσετε? Όνομα και ομάδα. Τι είπατε, λέει? Γιατί καθυστερήσατε να ξεκινήσετε? Γιατί οι υπόλοιποι του πάνελ είναι στάρ και αργήσαν να έρθουν. Όχι. Διότι. Να μου απαντήσει ο κύριος Ραβδόπουλος που είναι υπεύθυνος της εκπομπής. Ευχαριστώ. Ναι. Διότι με αυτά τα capital control αργήσαμε πάρα πολύ να οργανωθούμε. Κατάλαβα. Δεν χρειάζεται παραπάνω, ευχαριστώ. Ναι. Εγώ νόμιζα έπρεπε να κάνει την πρώτη νίκη ο ΠΑΟΚ για να κάνει εκπομπή. Κρύο το χιούμορ, φίλε. Όταν καταλάβεις ποιος είμαι, θα καταλάβεις. Πήρα χαμπάρι και εγώ ποιος είσαι. Πήρα χαμπάρι. Καλό ήταν. Ναι, συνεχίστε. Κατάλαβες ποιος είμαι? Όχι, ποιος είναι? Ο Στέφανος σήμερα. Ο Γάβρος, ο Στέφανος. Α, ο Στέφανος, ναι, ο Γάβρος, ναι. Τι κάνεις, Γάβρος? Ο δημοσιογράφος. Ναι. Τα ακούω τώρα. Ναι. Κοίταξε. Θα ρωτήσω πάλι όπως έκανα κάθε χρόνο στην πρώτη μέρα της εκπομπής. Ναι. Πόσες ομάδες έχει η Θεσσαλονίκη στην Α? Δύο. Δύο. Μία. Άντε να δούμε. Μία. Η άλλη στην Κατερίνη. Καλό. Καλό. Λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα θέμα, φίλε, με το οργανώνομαι. Κάνω συνεργασίες σωστές. Είδα, φοβερό. Είναι Αριανός, Ποιος? Φοβερό. Είναι Αριανός. Γι' αυτό το λατρεύω. Με περιφάει ακροατής μου 15 χρόνια. Πολύ καλό μήνυμα. Που αυτοσαρκάζεται. Αυτούς ο παδούς γουστάρ. Αυτός είναι Αριανός. Να βάλω λίγο αλατοπίπερο στη συζήτησή σας. Μισό λεπτάκι ραπ. Αθλαμά, μισό λεπτάκι. Ναι. Να βάλω λίγο έτσι, να κάνω λίγη ίντριγκα πρώτη μέρα της εκπομπής και να σας αφήσω να τη σχολιάσετε. Λοιπόν. Πληρώνει τα 11 εκατομμύρια με τις κάμερες. Μ' αρέσει. Μάθε. Ναι. Την επόμενη μέρα ψηφίζει. Άρα. Κατάλαβες τώρα που το πήγαινε, εντάξει, μπορείς να το σε. Μ' αρέσει, βρε ο Γαβρός. Πού το πήγε, δεκα, πού το πήγε. Μ' αρέσει. Πού το πήγε. Το ταγάρι μέσα, τη γραμμή που ήταν να σηκώσει, δεν τη σήκωσε. Με τον Καρυπίδη, επειδή έστειλε ένα μήνυμα. Να το πω. Με τον Καρυπίδη, όχι. Επειδή θα ανεβάσει τον Άρη. Λύσαξε. Μακάρι να ανέβει ο Άρης, ρε φίλε. Κάτσε και στο μιλάω ειλικρινά, μακάρι. Δεν έχει νόημα ο ΠΑΟΚ στην πόλη χωρίς τον Άρη. Τώρα τι να λέμε τώρα. Πώς. Πώς το θες τώρα. Άσε τώρα. Άλλο τον άλλο το άλλο. Άλλο η καζούρα. Όπως και να είναι ο Άρης, εγώ τον έχω στη φάπα ρε φίλε αγωνιστικά. Άλλο λέω. Ναι. Το θες τον Άρη όπως ήταν το 60 με 70. Δεν τον έζησα τότε να το δω. Σε έκανε 13 χρόνια κρύα. Όχι δεν ήταν. Ή όπως είναι τώρα. Ήταν 8,5 χρόνια. Ήταν 8,5. Τα είδαμε εκεί με τον Άρη. Λοιπόν ο Καρυπίδης. Δεν είναι. Ο Άρης δηλαδή δεν είναι μπροστά. Έβαλε ο Καρυπίδης ο Σαββίδης για να πάρει τον Άρη. Έτσι λέει ο κόσμος. Ο Σαββίδης με τον Καρυπίδη είναι φίλοι. Κάνουν δουλειές. Καμία σχέση δεν έχει τώρα με τα άλλα. Το ποδόσφαιρο δουλειά είναι. Δουλειά είναι, αλλά. Και η Μαλαισία δουλειά είναι. Και η Κίνα δουλειά είναι. Και ο Μαρινόπουλο δουλειά είναι. Είναι. Ναι. Σχέση έχει ο Μαρινόπουλος με τον Καρυπίδη. Ναι. Δεν έχει Μαλαισία, ούτε ο Σαββίδης, στον πάτο ξέρεις. Ναι. Είναι ματαιόδοξος λοιπόν ο Καρυπίδης και ήθελε να ορμήξει να πάρει ένα μεγάλο σύλλογο με πολύ κόσμο. Σου στρώσε καλή 3-0 για πλάκα πέρασες. Πέρσι 3-0 στο 25. Είσαι αχάριστος. Είναι δυνατόν τώρα. Είσαι αχάριστος. Διάλειμμα τώρα, διάλειμμα. Αχάριστος είσαι. Βουλγάρα. Χωριός είμαι, βλάω. Με το μυαλό της, μαζί με το χωριό. Ολόκληρη Βουλγαρία είναι ένα χωριό. Πάλι εξακολουθείτε και οι δυο να μην καταλαβαίνετε. Στο Μάριο που συμφωνεί μαζί της. Και εγώ συμφωνώ. Και σε σένα. Συμφωνώ γιατί. Εγώ θα σου πω, θα δω. Μάριο δεν απαντάει, θα απαντήσω εγώ. Πήγες στη Βουλγαρία. Πού πήγες στη Βουλγαρία? Παντού. Και τι συμφωνείς? Με αυτό μπορώ να μιλήσω λίγο. Λοιπόν. Εγώ δεν συμφωνώ με την Βουλγάρα που μένει στην Βουλγαρία να πει Θεσσαλονίκη. Εγώ λέω ότι
Μας είπε χωριό μια Βουλγάρα που έμενε στο Μονακό. Κάτσε μας κάνει. Αυτό. Η Βουλγάρα, Βουλγάρα θα είναι. Ο Έλληνας και στο Μπομπελιέ να μένει η Βουλγάρα. Αν πάει να μείνει στο Λονδίνο ένας. Και προηγουμένως στο Λονδίνο και Μάντσεστερ. Αν μπράβο, ένας Έλληνας που μένει στο Λονδίνο, αν πάει να πει ξέρω εγώ τον Ιταλό χωριάτη, τον οποιοδήποτε χωριάτη. Αυτόν τον Έλληνα παραδέχεται. Που μένει στο Ούντινε, ας πούμε. Σταμάτα ρε Λουσάτε, δεν μου λες. Και το Λονδίνο τι είναι ρε μεγάλε, για πες μαζί. Μίλα και σβούρα που έπαιζε η Βουλγάρα ρε στο Μάντσεστερ. Ρε πώς είναι άλλο ρε Λουσάτε. Σήπε χωριό βλάχο γιατί αν τις βρίσεις. Είσαι από κοιτάρ, τα γάριτα από τη Βουλγαρία. Και το Λονδίνο τι είναι ρε Μαρία. 8 μέρες από την 7 βρέχει να πούμε εκεί. Άλλο αυτό. Έγινε ρε φίλε, εντάξει. Ωραία. Εντάξει, οκ. Για... Αν με ζητήσει εμένα αύριο στο Λονδίνο, σε αυτό θα πάω, θα πω όχι. Μέλα να πάει να για βόλτα, μπορεί να πάει να ζει. Μελαγουλία πάρει. Ναι, Τζόρνταν τώρα εντάξει. Ενώ εσύ στη Νεάπολη. Μεγάλη αντίρρηση. Δήμο Νεάπολη λέει. Έχουμε ήλιο και φέτος δεν πήγαν διακοπές οι 9,5 στους 10 Έλληνες. Οι 9,5 στους 10 κατάρα. Τον άλλο δεν έχω πει. Τρεις μέρες στη Νέα Μηχανιώνα. Από εδώ πέρα πλάκα. Αυτό που οφείλεται, ρε φίλε. Εδώ οφείλεται. Ότι είναι χωριό. Πάμε, πάμε. Άντε. Ελά που ήταν σέρβι φέτος στην Καλκιδική. Πάμε στο Λονδίνο. Πάμε ένα χάμπουργκερ 7 ευρώ. Πώς, στο Λονδίνο. Και μια γουαγκόλα δώσε 15. Ενώ εδώ, α πούμε, που δίνει 7 ευρώ την γουαγκόλα και παίρνει 400 και 400. Και 6 ώρα το απόγευμα δεν περπατάει τίποτα. Πάμε στον επόμενο. Εντάξει, άντε. Πάμε στον κόσμο. Έλα. Καλησπέρα. Και για να πας από τη μια άκρη στην άλλη, πας με αεροπλάνο. Τέσσερις γραμμές. Τέσσερις για το τέλος. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστή. Καλησπέρα. Καλώς του. Συνονόματος είμαι και εγώ. Να είσαι καλά. Από εδώ, από Επτάλοφο σε παίρνω, οπότε. Δικό μου πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό, καταλαβαίνεις. Στο Γιακουμίδη το χωριό. Ναι. Ερακλειδιάς είσαι. Ναι. Όχι, θα μπορούσα. Αλλά είμαι ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θέλω να σε κουράσω, θα πω κατευθείαν στο ψητό. Μπες. Θέλω να με βοηθήσει. Εδώ έχω ένα παιχνίδι τύπου manager, αλλά είναι ένα πολύ old school manager, στο χαρτί καθαρά. Mm. Δηλαδή στείλω μια δεκάδα που θα γούσταρα, ξέρω εγώ. Έχω βρει αυτή της, τα μέλη αυτής της δεκάδας είναι κυρίως παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έγραψαν ιστορία, όποια ιστορία μπορείς να πεις, τα τελευταία 6-7 χρόνια. 6-7. Ιστορία τα τελευταία 6-7 χρόνια. Θέλω να μου την πεις, δεν θέλω να την υποθυμίσω. Και που λες, να συνεχίσω. Ναι, ωραίες. Και που λες, έχω κάνει ένα κορμό εδώ, μια βασική δεκάδα, η οποία, αν μου επιτρέπεις να σου τους πω ποιοι είναι. Ναι. Λοιπόν, στην άμυνα έχουμε, το σύστημα είναι 3-5-2, στην άμυνα έχουμε Βίτορ Μαλεζάς Κόνδρα. Ναι. Παραπάνω στα χαφ έχουμε Πέλκα, Σκάτζε και Γκαρσία. Το πρώτο ποιον είπε? Πέλκα. Πέλκα. Κάτσε και Πέλκα, Πέλκα. Πέλκα, Κάτσε, Γκαρσία. Ναι. Μάλιστα. Back δεξί και αριστερό, μάλλον back half δεξί και αριστερό, έχουμε αντίστοιχα Βιερίνια και Λίνο. Ναι. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Κλάους με τον Μούσλι. Ο Κλάους. Κλάους με τον Μούσλι. Ναι. Με τον Μούσλι. Mm. Αυτή είναι μια δεκάδα τύπου manager, παιδί, πέρα σαν παιχνίδι μπορείς να το δεις. Και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, ποιο να βάλω εσύ τερματοφύλακα. Τον Κιτσιούδη. Κανένα. Τον Κιτσιούδη. Καλό. Καλά λέει. Πολύ καλό. Θέλει να δείξει την ανυπαρξία του ΠΑΟΚ διαχρονικά στο θέμα των τερματοφύλακων. Με τα χέρια κάτω θα κόμπω. Όχι, εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό που λέει ο φίλος, γιατί τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια για πρώτη φορά υπήρξαν τερματοφύλακες που έδιναν βαθμούς στον ΠΑΟΚ. Κάτι που γινόταν παλιά. Δηλαδή είχαμε και ο Γλύκος έδωσε βαθμούς, και ο Χακόμπο έδωσε βαθμούς, και ο Ιτάνς έδωσε βαθμούς. Γιώργο, δεν το πιστεύω ότι ακούω. Δεν το πιστεύω ότι ακούω. Γιώργο, και αφαιρούσαν όμως. Όχι, δεν συμφωνώ. Λοιπόν, εγώ αυτό τώρα στο θέμα του τερματοφύλακα θα πρότεινα έναν εκ των Χακόμπο Ιτάνς για βασικό. Χακόμπο με τα χέρια. Χακόμπο, ναι, και εγώ Χακόμπο. Εγώ τον Ιτάνς θα έβαζα. Γιατί ο Χακόμπο ήταν βλαμμένος. Αλλά φίλε, φαίνεται ότι σ' αρέσει να βλέπεις μπάλα με τη λογική την παλιά, διότι αυτούς αν τους βάλεις να παίξουν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπεις και εσύ μέσα για να μαρκάρεις. Ποιος θα μαρκάρει αυτό. Ποιος θα μαρκάρει. Ο Λίνο σαν back half και ο Βιερίνια. Τρία center back έβγαλε τον Κοντρέρα απ' έξω. Ναι, αυτό, αν μπράβο. Έβγαλε τον Κοντρέρα. Κάτσε ο καημένος θα πάθει αιμόπτυση. Γιατί πρέπει να καλύπτει και τον Γκαρσία, έτσι. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Σε παραδέχομαι όμως, δεν έβαλες τον παίκτη σύμβολο εκείνη τη δυομισαετία τριετία του Σάντο. Το Βιτόλο. Ο οποίο ποιο είναι, όχι. Ο Σορλέν. Ο Σορλέν. Ο Σορλέν. Ο Σορλέν. Είναι όλο το πνεύμα του Σάντος σε ένα ποδοσφαιριστή. Ναι. Σίγουρος, αργός, σταθερός,
ξαπλώνω, κερδίζω φάουλ. Ναι. Σηκώνω την κάθε κάλτσα μισό λεπτό. Δηλαδή. Έτσι, αυτά είναι εντολές άντρες. Αγωνιστικό σύμβολο, όχι ο Γκαρσία, είναι ο Σορλέν. Και ο Λαζάρ το ίδιο ήταν αυτό. Όχι, αλλά. Καλά, λέω ότι η Σουηδία σε κίνησε. Παιδιά, παίζει με Αλβανία προχθές. Χάνει το χάρι στο 85. Δευτερόλεπτα. Ο Λαζάρ σε 4-4-2 μπορούσε να παίξει μπάλα στον ΠΑΟΚ. Θα με περάσει όχι. 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 Όχι, δεν μπορούσε. Μόνο σε 4-3-3 έπαιξε με τον Γκαρσία στα καλά του και σε καλύτερη φόρμα το Φωτάκι. Για ήταν ο τρίτο σκάφο. Για τον Λαζάρ. Λάζαρ, ναι. Μελίνο Παχταρά. Πάντως αυτό που έβαλε ο φίλος στο δίδυμο θα ήθελα Σαλπική να το πω. Σαλπική δεξιά. Δηλαδή, Κλάους, κάτσε Γκαρσία. Θα ήταν ένα ενδιαφέρον δίδυμο στα χαρτιά. Πολύ ωραία χαφ. Τα καλύτερα χαφ, η καλύτερη τριάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί μετά πάμε σε Μαραγκό και. Βέβαια, πώς να έχεις. Ολόκληρο κανάλι, μια γραμμή έχει. Πώς θες να έχεις. Γιατί διαφημίστηκε καθόλου ότι σήμερα έχεις πρεμιέρα. Άλλο λέω, ρε. Πού να διαφημίστηκε εσύ, Δευτέρα. Στο τηλεφωνικό. Είσαι τηλεφωνικό. Έχεις κάνει μεγάλη τηλεφωνικό. Στο τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να έχει κάνει μεγάλη γραμμή. Έχει κάνει ένα flyer σε όλη τη Μακεδονία. Μια γραμμή, αναμονή. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαμε γραμμές. Όχι ρε βλάκα. Πάμε γραμμή, γραμμή. Όχι ρε ποιο κέφαλε. Πάνε γραμμή, ρε, πάνε γραμμή. Παοξί με πέδιλο και κάλτσα από Γερμανία να πούμε στο ζώνη. Ούτε πέδιλο ούτε κάλτσα. Παρακάτω. Γραμμή θα πέσει, έλα, πάρε γραμμή. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Έλα, ναι. Τσόρταν, ακούς. Τσόρταν. Λοιπόν. Κορδελιό με μυρίζει. Εσύ που με δίνεις φάπες. 6-4 στην μπάλα επί του 21-7 στο μπάσκετ. Άντε, γεια. Τι είπε αυτός, δεν κατάλαβα. Ο παδός του Άρημα. Όχι, αφού είπε άντε γεια γάβρος. Αυτός είναι ο Χρήστος. Ποιος Χρήστος. Ποιος είναι αυτός, είναι ο Γκάλης είναι αυτός. Στο μπάσκετ είπε, κάτι για μπάσκετ είπε. Επειδή μόνο εκείνος ασχολείται με τον μπάσκετ. Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Και εγώ δεν καταλαβαίνω. Ξαναπάρε, πες το, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά αργιανό σε μένα μου φάνηκε. Σε έχω λέει στο ποδόσφαιρο αυτά. Που με ρίχνεις φάπες. Γιατί τον είπα στο ποδόσφαιρο, μακάρι να βγει ο Άρης. Θέλω τον Άρη. Όχι γιατί το ρίχνω φάπες. Οι φάπες ούτως ή άλλως τις τρώει. Όχι για τις φάπες, μακάρι να βγει για την κοινωνία της. Τη Ελλάδος, ας πούμε. Σιγά. Και τη Βόρειο Ελλάδος. Αμάρτησα και το παιδί. Συγγνώμη, ρε εντάξει τώρα. Δηλαδή, η κοινωνία τη Ελλάδος, τι χάνει που άλλο. Και τη Βόρειο Ελλάδος. Τι χάνει. Τη πόλη ήθελε να πει. Για την ατμόσφαιρα στην πόλη. Αυτό ήθελε να πει, αλλά το με άλλα λόγια. Λείπουν ομάδες παραδοσιακά μεγάλες από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα. Έλειπε ο Ηρακλής, ήρθε με το καλό. Ο Άρης λείπει. Ναι. Λείπει η Δοξαδράμα, λείπει η Λάρισα. Όφα να χάει. Και η Λάρισα, ένα νομό τεράστιο. Με ιστορία που έχει γράψει ιστορία. Καλά λέει ο Ραπτοδράμα. Έχει πάει τρεις φορές τελικό κυπέλου. Έχει βγάλει τους μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η Δράμα, ρε φίλε, τον Τάκη Λουκανίδη έβγαλε. Έναν άλλο. Τι έναν που έπαιξε σε 11 θέσεις, ρε φίλε. Τον Πανάσα, τον Χαραλαμπίδη. Όλους, ρε φίλε. Στάμα, μη φωνάς. Το Δάφκο. Ποιο Δάφκο, ρε, ένα και 50 χρόνια. Άσε βρε τώρα που ήταν να κοιμηθεί ο Δάφκο τώρα με πίσω τώρα. Πέραν το Λουκανίδη, ρε. Ναι. Η Δράμα, 100 χρόνια. Ναι. Ποιο παίχτη άλλο μεγάλο. Η Δράμα. Ναι. Δεν έβγαλε το Χαραλαμπίδη. Το Γρηγόρη τον Χαραλαμπίδη τον έβγαλε. Το Γεωργιάδη τον Χουγού δεν τον έβγαλε. Τον άλλο Γεωργιάδη δεν τον έβγαλε. Είσαι ανιστόρητος ρε φίλε. Δεν έβγαλε τον Γιώργο τον Παπαμιχαήλ που έπαιξε μετέπειτα στον Πανιόνιο, στον Άρη. Αν πέτρα να δούμε τελείως. Δεκάδες, δεκάδες. Δεν έβγαλε τον Μιχάλη τον Λεοντιάδη η Δράμα ρε. Πέτρα να δούμε τελείως τώρα. Ανέρεσε τώρα γρήγορα. Για τη Δράμα, ναι. Θέλω να αναιρέσει για τη Δράμα. Είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρικό νομό στη Βόρεια Ελλάδα. Ο νόμος Δράμας. Αλλά σοβαρά. Θα αναιρέσεις. Τολμώ να πω και από αυτό της Κατερίνης ακόμα. Που έβγαλε το λάκι του Παπαγιάννου. Τολμώ να το πω. Βεβαίως. Η Δράμα έβγαλε τους περισσότερους παίκτες στη Βόρεια Ελλάδα. Καλά, άντε, καλά, εντάξει. Δεν έβγαλε, δεν έβγαλε τον Κουιρουκίδη να πούμε. Δεν έβγαλε τον άλλο. Όπα, όπα, πιερικό είναι ο Κουιρουκίδης. Κουιρουκίδης. Μα δεν από πού είναι ο Κουιρουκίδης. Δράμα είναι. Μα δεν από πού είναι, ρε, ξέρετε στο τώρα. Στο πιερικό μου κάτσε. Ρε, άσε τώρα, τι σε λέω εγώ τώρα. Μάθε το. Όταν μιλάω εγώ, θα στα ακροατέ εδώ πέρα. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Επόμενη γραμμή είναι. Μάλιστα. Να το πάρω. Έλα, φίλε. Με διαφορά είναι η Βέρεια πρώτη σε παίκτες τέλος πάντων. Παλιά εφοδία σε όλη την εθνική όχι, Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Είναι δράμα, εντάξει. Καλά, δεν άμα λόγω. Αυτό έχει δίκιο. Καρτόπουλε, αν με ξανακλείσει, θα πάω τη γυναίκα σου μια φόρμα. Έλα, βρε τώρα, σαλιάρι τώρα. Το μόνο βόλτα που μπορεί να κάνει είναι να έρθει να με βρει και στα 4 μέτρα να κατουρηθεί επάνω σου. Τι άρε. Άντρε είστε, σύντρε. Δηλαδή, πάντω είχε σύντριγκα από την πρώτη εκπομπή. Σε πήρε πολλοί κόσμο έτσι να στείλει του χαιρετισμού του. Εσύ τράβηξε 18 χρόνια μετά. Κάνε ένα τηλέφωνο του Λέξον. Τι δεν μα τρελάνε τώρα. Τον άνθρωπο. Τι άντρε είναι αυτοί. Εντάξει, τώρα γιατί δεν ασχολείται. Περισσότερο θα πάρει γιατί είναι ακόμα αρχή. Τι άντρε είναι αυτοί. Τι δεν είναι.
Άντρε, εμείς εδώ έχω κανένα μπάτσο να πούμε σήμερα Βελανδιά. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Στη Βέρεια βλέπω τις αδυναμίες. Στη Βέρεια, καταρχήν με τη Βέρεια είχα κόντρα από το παιδάκι που χάθηκε. Ναι. Και μιλάμε για τέτοια κοινωνία τώρα. Από εκεί ξεκίνησε η κόντρα. Εντάξει, τι φταίει η Βέρεια τώρα. Πώ δεν φταίει η Βέρεια. Τώρα τι φταίει η Βέρεια. Πώ δεν φταίει η Βέρεια. Κάτσε, τα εγκλήματα γίνονται παντού. Η Θεσσαλονίκη έχει τα κοινωνικά εγκλήματα. Τι είναι τώρα. Τώρα. Κουκουλώσαμε μια φορά. Προχθέ είχαμε ληστεία μεταφόρου στη γειτονιά μα τώρα. Τι λες τώρα. Ξέρουμε. Εδώ έγινε συγκάλυψη και είναι μια μικρή κοινωνία. Πώ έγινε συγκάλυψη. Μετά πιάσαμε με τον Αρβανιτίδη τη ιστορία. Τότε και πρέπει να πνίγει και αυτό από τη. Πνίγει και τώρα το. Με το μεταγοράκι. Τον Άλεξ πώ το λέγεται. Μου μπήκε σε ένα κόσμο το πουλίο και τι πνίγηκε. Άλλο λέει αυτό, λέει ο Τζόρνταν. Μην πηδάς κουβέντα. Δεν το πιάνεις αυτό. Μην πηδάς κουβέντα κι εσύ τώρα. Άστο. Τη Βέρεια. Μετά έχουμε τους Σουμπεράδες της Βέρειας. Μετά έχουμε τους Παοξίδες της Βέρειας. Κόντρα. Μεγάλη κόντρα με τη Βέρεια. Εντάξει, η Βέρεια τι φταίει. Και σαν πόλη και οι άνθρωποι τη τι φταίνει η Βέρεια. Πώς δεν φταίει. Σε πληροφορώ είναι πολύ καλά παιδιά στη Βέρεια όλοι τους και μια πανέμορφη πόλη. Τι φταίει. Η Βέρεια. Πού η θάλασσα καθόλου. Όχι, όχι. Η Βέρεια είναι από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας. Να με τρελαθούν τελείως τώρα. Καταρχήν είναι χτισμένη. Εσείς ήταν ιστορία τελείως. Καταρχήν είναι χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου. Άμα είναι λίγο καθαρό ο είναι ωραία εκεί που βγαίνει στο μπαλκόνι και δεν βλέπει κάτω θάλασσα. Καθαρή πόλη, με τι ανηφόρε, με τα σιάδα. Μ' αρέσει η Βέρεια, ρε. Καθίστε καλά τώρα. Μετά το φάγανε χαμπάρι δεν πήρα. Εντάξει, ρε, μαζί σου αυτό. Μα μαζί σου. Τι φταίνουν οι άνθρωποι τη Βέρεια όμω τώρα. Πώ δεν έλα τώρα. Δευτέρα. Φταίνε τώρα 3-4 οικογένειες εκεί που τα κάνανε πολύ ζαφά. Είναι σαν να λες ότι για το Γιακουμάκι φταίνε οι Γιαννιώτες. Στα Γιάννενα από την τώρα, δεν είναι τώρα. Πόσα άτομα ήταν από τα Γιάννενα στο με το Γιακουμάκι. Πόσα άτομα. Ποιάνο τι θέλει να πει ο Κωστής. Πόσα άτομα ήταν. Συγκλονισμένοι είμαστε. Πόσα άτομα ήταν από τα Γιάννενα. Δεν φταίει η κοινωνία των Ιωαννίνων που εκπαιδεύεται διακοπρόσκυλα. Τι λέτε ρε. Πλάκα κάνει. Κοινωνία των Ιωαννίνων, ρε φίλε, είναι 100.000 κόσμος τώρα. Φρε πλάκα κάνει. Εντάξει, φταίνε 20 άνθρωποι που είναι εκεί. Να παρεμπιπτόντω τα Γιάννενα, α πούμε, η Καστοριά για μένα αυτές είναι ωραίες πόλεις. Γιάννενα, Καστοριά, Καβάλα. Καβάλα, βέβαια. Τόσα κλίματα έχουν γίνει σε άλλον εκεί μέσα. Όλες έχουν υγρό στοιχείο, εννοείται. Ρε, εσύ καταλαβαίνεις τι έγινε, δεν βρήκαν το πτώμα, ρε. Πώς δεν καταλαβαίνεις. Τι του πω δεν καταλαβαίνεις, για ρωτά τη μάνα. Ξέρεις πόσα πτώματα δεν έχουν βρεθεί. Ξέρεις πώς είναι μπλεγμένοι εκεί. Τι ψάχνεις τώρα. Σταμάτα, το ξέρω το θέμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα βγάλω από τη Βέρεια μας βρεις τώρα. Διξάν. Λέγε. Ναι, έλα Κώστα. Βοήθα λίγο ρε, εσύ κόλλησα τώρα. Έλα Κώστα. Κόψτονα. Έτοιμος είναι. Έτοιμος είναι. Δεν το πήρες χαμπάρι, χαϊβάνι. Το ταγάρι δεν το πήρες χαμπάρι. Πού να πάρεις χαμπάρι σε αυτήν την. Και σε 22 χρόνια ραντεβού βγήκες πρώτη φορά. Και έβλεπες στον ουρανό και νόμιζες ότι... Δεν θα βρίζε, δεν το καταλάβω. 100%. Δεν θα βρίζε. Κωστά! Κωστά! Ξέρεις τι γίνεται. Σε φωνάζει για να προσέξεις για να σε ορμήξει. Κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Τι έβλεπε. Ταγάρι θέλω να είσαι οξυδερκής. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τι να περάσει, δεν περνάει η μέρα. Αιώνιο τώρα είμαστε εδώ. Έλα. Από το καλοκαίρι πιστεύω τον Νίκο αυτό του έλειψε, το λέει Ταγάρι. Ναι. Τι έπαθες, ρε φίλε. Έλα. Έλα. Αυτό δεν πίνει. Θα σε μαχαιρώσω. Καλά μου κάνουνε, ρε παιδιά. Πάρ' τους. Σήμερα έχουμε κάνει πάντα παιδιά. Πιστεύω ότι σήμερα τα τηλεφωνήματα τα είναι όσο όλη την περσινή χρονιά. Ωραία, μπράβο. Ξέρεις τι γίνεται. Ξεδίνουν τώρα, κάνουμε κοινωνικό έργο. Ξέρεις γιατί τώρα βρίζουνε. Γιατί είπα ότι συμπαθώ τον Άρη, αλλά αντιπαθώ τους Αριανούς. Έλα. Είσαι ακριβώς όπως είμαι εγώ με το τέτοιο, με τους κομμουνιστές. Θυμάσαι τι σου είπα. Συμπαθώ τον Κουκουέ, αντιπαθώ όμως τους κομμουνιστές. Η κοινωνία μας. Συμπαθείς τον Κουκουέ, αντιπαθώ τους κομμουνιστές. Και εγώ συμπαθώ τον Κουκουέ. Θεωρώ ότι παίρνουν μια ιδέα όπως. Λέτε μια αλήθεια και η κοινωνία μας δεν σηκώνει την αλήθεια. Έτσι. Θέλει ψέματα η κοινωνία μας. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα, να κλείσει με μια ερώτηση να σε κάνω. Ναι, αγάπη μου, για λέγε. Αύριο, πόσο κόσμο πιστεύεις θα έχει στο Καστατζόγλιο? 4.000 κόσμο. 4.000. 2.500 εισιτήρια. 2.500. Εγώ πίστευα 7-8, αλλά... 7-8, 7-8 θα πει ο κόκκινος. Σκορ, τι λες, θα κερδίσεις. 0-0. Δύσκολο. Α, θα κερδίσει εγώ, λέω. 0-1-0 ο Ηρακλής. 0-0 ή 1-1. Δεν κερδίζει ο Ηρακλής με τίποτα. Ο Ηρακλής, φίλε, δυστυχώς αυτή και μηδέν ως ένα γκολ στο στήθμα κατά την ουσία. Τώρα το Μάριο μπροστά έχει. Κάνετε για προβλέψεις τώρα. Είναι ένα ΠΑΟΚ με πιο μικρό μπάτζετ. Παίζω 2-3 γκολ. 2-3 γκολ την Μπαρσελόνα. Ακούς. Παίζω ένα χ τον Πανιόνιο. Μ' ακούς. Διπλή ευκαιρία. Ένα χ τον Πανιόνιο. Εντάξει. Παίζω άντερ την Ξάνθη. Και παίζω over 3,5 τον ΠΑΟΚ. Και στο 3-0 παίρνω Μπερμπάντοφ.
και του κάνει μια παλιά αυτός που το λένε ο Πέλκας και πάει να τρέξει και ο Αυλονίτης με τη λατέρνα επάνω έτρεχε πιο γρήγορα. Ποιος Μπερμπάτοφ θα είναι έτοιμος ένα μήνα. Ποιος Μπερμπάτοφ θα είναι έτοιμος ένα μήνα. Πάλι ρόμπα θα γίνει. Μπαλάντα τελατρόμπα. Έγινε φίλε για χαρά. Ποιος Μπερμπάτοφ. Ο Αυλονίτης με τη λατέρνα θα πιο γρήγορα βρε. Περιμένω να πληρωθώ βρε. Ευρε. Ας προσέχει αύριο και ο Παπαδόπουλος ο Νίκος. Γιατί είναι δύσκολο παιχνίδι. Ας πάρει τον πόντο. Ας πάρει τον πόντο. Εγώ τον είδα τον Λιβαδιά με τον Ολυμπιακό. Τι πόντο να πάρει. Και εγώ τον είδα, ρε φίλε. Είναι δύσκολη ομάδα Λιβαδιά. Και φαντάζομαι ότι ο Παδόπουλος υποθέτει τον είδε. Συμπαθώ λέει το ΚΚ και αντιπαθώ τους κομμουνιστές αυτούς. Έτσι πες. Ναι. Πώς γίνεται. Θα σου πω γιατί. Γιατί για μένα η ιδέα που έχει ο κομμουνισμός ναι. Σαν ιδέα και σαν άποψη, ο μόνος λόγος που καταστράφηκε είναι ότι εφαρμόστηκε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι, μιλάμε, απίστευτα εγωκεντρικοί και πώς το λένε, με απίστευτα κλειστά μυαλά. Ναι. Καταστρέψανε δηλαδή για ναι. Μένα κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι ναι. να ζει σε, πώς το λένε, σε ευμάρια όλη κοινωνία. Δηλαδή εγώ που ξεσκίσανε. Το ίδιο πράγμα. Περιμένει, τελευταία γραμμή πάμε. Είμαι ανώμαλος, δηλαδή χαζός είμαι. Θέλω ψυχίατρο, ψυχολόγο, θέλω ομοιοπαθητικό γιατρό, τι θέλω. Τον Άρη ποιο τον καταστρέψανε. Κανένας, ρε. Οι Αριάνοι τον καταστρέψανε. Γιατί να τους συμπαθείς τότε, αφού καταστρέψανε αυτό που αγαπούσες. Άλλος πάλι. Πάνε ρε γραμμή, περιμένουμε. Να μας τρελάνει. Τελευταίο για σήμερα, ναι. Φίλε, πιο δυνατά λίγο. Έλα, Κωστά. Κόψον, κλείσαμε εκπομπή για καλά. Φτάνει, την άλλη Κυριακή.